Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθε το δολάριο. Welcome to the real world. Καλώς ήρθε το δολάριο. Το δινάριο, συγγνώμη. Καλώς ήρθε το δινάριο. Το δινάριο είναι διτό. Είναι διτό, έχει διπλή σημασία. Μπορεί να το συνδυάσει με τα δεινά. Το δινάριο από τα δεινά. Καταπληκτικό. Ξεκουραστώ. Ναι, το χρειάζομαι. Έχεις δίκιο. Ούτε για αστείο Πέμπτη δεν κάνει αυτό. Πώς σου μπήκε το 22, πήδηξες ή σου πήδηξαν τις μύτες. Ήπια. Δηλαδή σαν μικρό καρότο. Τώρα τι θα γίνει, το βλέπουμε. Μικρό, αλλά δραστήριο είναι το καρότο σου. Τέλος πάντων. Έχω μια ιδέα, αλλά δεν θα την πω, είναι μαλακία. Άστο, την παίρνω πίσω. Μπορώ τώρα να γίνω πρωθυπουργό. Μπορώ τώρα να γίνω πρωθυπουργό. Περίμενε. Η ιδέα δεν ήταν του πρωθυπουργού. Αυτό είχε εισηγήσει, δεν εισδέχτηκε. Εντάξει. Σε παρακαλώ, ανακοίνωσε, εκτέθηκε ο πρωθυπουργό δύο φορές. Όχι. Περισσότερο ξεφτύλες και από το Μητσοτάκη είναι αυτοί οι επιστήμονες, ο Θεός να του κάνει, που ενώ παραδέχονται του γράφει στα αρχεία του ότι έχει να κάνει σύγκληση τρεις εβδομάδες, όταν του λένε α, αλήθεια, έχει να σταθεί τρεις εβδομάδες, λένε ναι, αλλά δεν παραπονούμε, το έχει πάρει πάνω του. Το Παπατόπουλο σήμερα, φίλε, αυτό από μόνο του να το παίξει μπάλα. Μια χαρά. Καμιά επιστημονική δουλειά δεν είναι ντροπή. Ξέρει γιατί πηγαίνει στο Μασούτι ο Γεωργιάδης, τυχαία τον αναφέρει συνέχεια. Οι άνθρωποι με βλέπουν στο Μασούτι συνήθως στην πεντέλφινο κοντά στο σπίτι μου, το προηγούμενο Σάββατο πρέπει να βγάλανε 7 σέλφι. Γιατί, τι νοείς, για να του κάνει διαφήμιση. Ναι, πολύ τυχαία του κάνει διαφήμιση. Τώρα που πολύ τυχαία ο Μασούτης πουλιέται σε ξένο φαντ. Γίνεται και αυτός ξένος. Έλα καημένε πώς κάνεις έτσι. Σε ονίζουμε ελληνικά τώρα, μαλακίες. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ωραία, είμαι γαμάτα. Μπράβο. Ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γιατί το είχα απορία, είσαι γαμάτα ή γαμάτα? Γαμάτα. Όχι, είμαι γαμάτα. Βρήκε ο τόνος στη θέση του. Θα σου πω γιατί. Ρώτησα γιατί. Όχι, δεν έχει γιατί. Λοιπόν, επειδή σε ακούω πάνω από δεκαετία, δεν ξέρω κι εγώ πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Όχι, φοβάμαι ότι θα αλλάξει ο τόνος. Γαμάτα. Και τώρα έχω φτάσει στα 43 αισίως. Πήρα να σου μοιραστώ μαζί μου, γιατί έχω χαρεί πολλές φορές με την πάρτι σου. Πήρα να σου μοιραστώ τη χαρά μου ότι έρχεται η μπεμπέκα μας το Μάιο. Ποια μπεμπέκα? Το κορίτσι μου. Γεννάμε. Γεννάτε? Ναι. Α, ποιοι? Εγώ με τη σύζυγο. Κάνεις παιδιά, το έχεις σκεφτεί καλά? Ρε φίλε, αυτό έλεγα χθες με τη Μαρία και λέμε μήπως πού στο καλό το φέρνουμε το μωρό σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή αποφάσισες να φέρεις μωρό με κυβέρνηση Μητσοτάκη, μπράβο, γενναίος. Εκτός και αν το κάνεις για το διχίλιαρο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Είναι και το διχίλιαρο, κάντο για το διχίλιαρο, δεν βαριέσαι? Το κάνω για το διχίλιαρο. Και μετά δώσω το μωρό σιγά. Επειδή πλέον σε πελάγει ευτυχία σε αυτές τις μέρες, ναι. Πήρα να μοιραστώ τη χαρά μου με σένα και τους υπόλοιπους. Είσαι χαζομπαμπάς πριν γεννηθεί κιόλας. Γαμ σέτα. Γαμάτα. Έχω να σου πω, θα σε καβαλήσει. Θα σε καβαλήσει, δεν θέλει τέτοια. Δεν μπορώ να κρατηθώ, σου λέω. Τα μικρά είναι πούστικα, είναι παμπόνιρα. Έχει το νου σου. Λοιπόν, μη σε δει έτσι, κάντα τώρα που δεν σε βλέπει, αλλά μη σε δει έτσι όταν γεννηθεί. Τι γάμισε, στο λέω. Έχω παλαβώσει από τώρα, σου λέω. Ωραία, άλλαξε, σου λέω, ρώτα. Θα γίνει μαλακία, εκμεταλλεύονται. Τι να δει, είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται η θυγατέρα. Τίποτα. Βρε, ποια θυγατέρα θα σου γάμισε, το αδόξαστο. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Μες στο πρόγραμμα είναι, αλλά να γίνει με ένα ρέγουλο. Θα γίνει, μη γίνει από 0 χρονών. Γαμάτα. Άμα είναι να μας γαμίσει το. Άμα σε βλέπει έτσι, σε τρώει ο κόλος και σένα. Άισε χτυρ, καλά να πάρεις ό,τι πάθεις. Καλή χρονιά να έχετε όλοι σας. Θα δούμε. Τι συγκινητικό είναι αυτό με τη Μαρία Σιδέρη, τι τρομερό είναι αυτό. Σας είχαν ζητήσει αυτά τα 14 χρόνια στις Αβέροφ, στις φυλακές, να υπογράψετε. Βεβαίως. Και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και. Καμιά δεν έκανε δήλωση. Όχι, κάνανε μερικές, κάνανε δήλωση. Εσείς? Όχι, καμιά μελοθαρατή δεν έκανε. Καμιά μελοθαρατή. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου. Είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Γιατί πουνούσε με αυτούς που πήγανε. Αντί για καμιά φορά την ώρα του λαού εκεί πέρα, βάλτε να τα ακούσουμε ξανά όλη τη συνέντευξη. Μπας και σηκωθεί τίποτα και από εμάς. Σιγά, Μαρή, μη σηκωθεί. Τις κότες εδώ πέρα που καθόμαστε. Γιατί εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να φτάσω ούτε καν να σκεφτώ όλα αυτά που είπε η Σιδέρη. Δηλαδή, είναι απίστευτη. Δηλαδή, ούτε ο Θεός θα τη συγχωρέσει και δεν πιστεύω ο Θεός, αν υπάρχει, να ακουμπάει τέτοια άτομα. Άντε ρε, Αποστολή, από την Κεσαριάννη σε παίρνω, έφτασα Σαραφίνα και έχω ψωνίσει και ένα κιλό σαρδέλες. Ο λόγος?
Τι ο λόγος, γιατί σε παίρνω? Όχι, για τις σαρδέλες. Α, τα είσαι την οικογένεια. Σαρδέλες? Ε, τι να κάνουμε. Τυχερή οικογένεια. Κουβανολόγος απολυμμένος πρόσφατα, προπαραμονή πρωτοχρονιά, τι να κάνουμε. Απολύθηκες από πού? Απολύθηκα τη δουλειά μου, εταιρεία. Μου είπαν θα βρουν ένα νέο, λέει να τρέχει πολύ γιατί εγώ είμαι λίγο βραδικίνητος, κατάλαβε. Ε, τώρα συγγνώμη κιόλα, δεν φταίει η εταιρεία, εσύ φταίς. Ε, βέβαια, βέβαια, τι να κάνουμε. Σε πάμε την εποχή, είμαι, λέει, δεν ταιριάζω από τη φιλοσοφία. Δεν σε πήρα γι' αυτό όμως. Άκουγα προηγούμενα και το έφυγα από το νεκροταφείο και άνοιξα το... την εκπομπή, άκουγα τον Αποστόλη. Το... Καλός είναι ο Αποστόλης, καλός είναι. Το θύμιο, ρε, σταμάτα. Αλλά είναι και ο άλλος ο κουραστικός. Α, ναι, ναι. Σταμάτα γιατί ανεβαίνω τον ανήφορο τώρα. Ήμουν λοιπόν και όλοι ανεβαίνουμε τον ανήφορο. Το θέμα είναι μην καταλήξει σαν το Σύσυφο. Με σαρδέλες, τέλος πάντων. Ανεβάσει σαρδέλες μέχρι την κορυφή και μετά τις αφήσει να πέσουν. Τα λέει η μυθολογία. Τέλος πάντων. Το πόσιμο του διχασμού κι αυτό. Είχα πάει για τη Μαρία τη Σίδερη, την Σίδερη που κάνατε κι εσείς τώρα. Σιδέρη. Σιδέρη, ναι. Εκεί την είχα γνωρίσει πριν από πολλά χρόνια. Ήταν ένα πάλι σε μια κηδεία ενός αγωνιστή που είχε πιάσει την κουβέντα γιατί μου έλεγε για τον παππού μου που της είχε δώσει ένα πιστόλι κάτω από κάτι αυγά να το πάει στην κατοχή, να το παραδώσει εκεί στο σύνδεσμο που έκανε. Τέλος πάντων, άκουγα και το θύμιο που σχολίαζε για τον πρωθυπουργό μας και για το πόσημα του διχασμού. Και τι να πεις. Πάντως αξίζει να διαβάσουν και τα βιβλία της, όποιος δεν τα έχει διαβάσει. Εσείς την έχετε παρουσιάσει. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Δεν είχαμε πει και την καλή χρονιά και θα τα λέμε. Ναι, Αποστόλη, ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένα για το Θύμιο που μιλάει τώρα, για τη συνέντευξη που πήρε στην Αθήνα. Λοιπόν, έχω, επειδή και εγώ έχω ζήσει αυτό το πράγμα, είμαι 74 χρονών και ήταν ο πατέρας μου αυτό, τον στείλανε και αυτόν έτσι στο απόσπασμα 4 φορές. Και ήταν και συγκεκριμένα, ήταν σε κελί με ένα άλλο παιδί και σε μια βραδιά, ρε Αποστόλη, ασπρίσαν τα μαλλιά του αυτού του ανθρώπου. Και τον πηγαίναν και την ώρα που εκτελούσαν τον άλλον, τον βγάζαν τελευταία στιγμή, λέγανε εσύ έξω. Και έπαθε την καρδιά του τότε, δηλαδή. Είναι φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Δεν μπορεί να φανταστείς, ας πούμε. Αυτά δημιούργησαν τον διχασμό όμως. Αυτά που δεν αντέχει ο Κυριάκος τώρα. Ε, εντάξει. Εντάξει, τώρα εσύ, Αποστόλη, να μου δεν καταλαβαίνεις αυτοί τι έχουν κάνει. Να αναλάβουν και οι εκτελεσμένοι τις ευθύνες τους κάπου. Δηλαδή κάπου ένα όπα, Κάπου ένα όπα. Να αναλάβουν και οι νεκροί τις ευθύνες τους. Εντάξει. Είναι νεκροί τις ευθύνες τους, εντάξει. Η υπόθεση είναι ότι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται ο πολιτικός κρατούμενος. Κάπου λίγο μια σύνεση. Ναι, αλλά όταν σε πηγαίνουν με συνοπτικές διαδικασίες και σου λένε ότι είσαι, ξέρεις κάτι, σου λένε ότι είσαι δολοφόνος για δύο άτομα να μου και δεν έχεις και έκλαιγε ο πατέρα μου, του έλεγα εγώ, του έλεγα του πατέρα μου, για πες μου ρε πατέρα, τι γίνεται να πω. Ωραία κύριε, ωραία, μου λέτε το προσωπικό σας θέμα και το συμμερίζομαι, ωραία, το σας καταλαβαίνω, σας συμπονώ. Λοιπόν, τον Κυριάκο που ήταν 6 μηνών κρατούμενος από τη Χούντα, το σκεφτήκατε, μπήκατε στη θέση του? Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Κοίτα ρε. Εγώ ήμουν 5 χρόνια και πήγαινα να μου φύγει. Με εσείς πώς τρώγατε κύριε το παστίτσιο, φτούραγε? Γιατί εδώ φτούραγε. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με παστίτσιο που φτουράει. Καλό. Και χωρίς κάρδαμο έχω μάθει, το ρεπορτάζ μου λέει. Γελία πράγματα, ρε. Όχι κάρδαμο, μοσχοκάριδο, διορθώνω. Αλλάζω τη συνταγή έτσι. Ακούς και ήμουν 5 χρονών παιδάκι και επειδή είχα ένα πιστολάκι να μου πήγα, πηγαίναμε με το. Για τα μαλλιά. Και ήταν αστυνομικός, είπε και του έλεγα, έπρεπε τον πατέρα μου, ξέρει από το. Και του Κυριάκου αυτά ήταν τα προβλήματα. Του είχε καεί το πιστολάκι για τα μαλλιά εκεί στην εξορία. Μην μιλάτε έτσι. Πείτε ένα Μητσοτάκι γαμίσε να συνοηθούμε. Αυτέ οι κουβέντε. Το παλικάρι αυτό που έβγαλε ο Θύμιος που έβγαλε να μου πούμε εκεί πέρα στο φαρμακείο. Μητσοτάκι γαμιέσαι! Σε όλα τα φαρμάκια. Έτσι θέλουν, ρε. Έτσι θέλουν. Αλλά κουτόχορτο τρώνε οι άνθρωποι, ρε φιλέ. Κουτόχορτο. Δεν βλέπουν να πούμε τι γίνεται. Κουτόχορτο. Σταΐζουν, ρε Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλή χρονιά. Γεια, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι καράγιο ζήλε για να θάνατο Ζαραλίκο, ρε εσύ. Πού ζούμε? Στο καθεστώς Μητσοτάκη, τι εννοείς? Στο καθεστώς Μητσοτάκη, αν είναι δυνατόν, καμιά ντροπή, τίποτα. Οποιοδήποτε τέτοιο είδους καραγκιοζηλίκη είναι συνεπές με την κυβέρνηση. Είναι. Που την έψαχνε την είδηση για να τη βρεις, άνοιγε εφημερίδες, κανάλια, τίποτα. Την έψαχνε, τα ψάχνε. Α, καλό χαϊβάνεσαι κι εσύ. Μπράβο. Γιατί και για πες, τη βρήκε σε κάποια από τα κεντρικά κανάλια? Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Α, η μωρή τώρα, εσύ φταίει, δεν φταίνε τα κανάλια. Εσύ που έχει λάθος προσδοκίες. Και εκεί σου λέω, ο κόσμος πώς μπορεί να ψηφίζει Μητσοτάκη όταν γίνονται τέτοια πράγματα, μπορείς να μου το εξηγήσεις? Κάποιοι το κάνουν για να γίνονται τέτοια πράγματα. Εντάξει, ναι, αλλά δεν το κάνω. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είμαστε το ποσοστό που βγαίνει από κόσμο που έχει συνέστηση για το τι γίνεται. Λυπάμαι πολύ. Δέξου το. Θα τον έφερε τη φενάλων. Τι? Το site σας μου λες ότι έχει chat. Πού είναι το chat, εγώ δεν το βρίσκω. Τι έχει το site μας? Το Ελληνοφρένια Net, μωρέ. Που λες μπαίνετε στο chat, ακούω εκεί. Τι? Δεν έχω βρει chat εγώ. Να πας να μπεις στο chat. Έχω μπει, ρε, δεν το βρίσκω. Πού είναι το chat, το site σας? Το Ελληνοφρένια Net δεν είναι? Κοίταξε να δεις, δεν έχω μπει, δεν ξέρω. Δεν το παρακολουθώ. Μπαίνω σε άλλα site εγώ. Μάλιστα. Ναι. Να σου πω, μωρέ, τέλος πάντων. Μα τώρα για μαλακά.
Μαλακίες δεν ασχολούμαι, το καταλαβαίνεις. Όλα μη μιλκερίδο κομμουνίστα. Καλώς τα αρχίδια μας τα δυο. Πήρα να σου πω καλές γιορτές, καλές διακοπές να έχετε. Εγώ ήθελα να σου πω καλώς μαλάκας είσαι. Αλλά να έχετε καλή χρονιά γιατί μας κρατάς καλή παρέα εδώ πέρα. Γιατί μας θα μας βάλουν και άλλο lockdown. Βέβαια, εμείς φταίμε. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν σκάσει όλα τα λεφτά στους μπάτσους και δεν έχουν δώσει λεφτά σε πρώτες γραμμές βοήθειας και στο προσωπικό της ασυστένθεια. Τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εκεί. Κοχώνες. Κοχώνες για να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Καλά. Καλή χρονιά. Φελής Άνιο. Κοχώνες. Οι 7 με τα λεφτά βγάλαν τη σέλφι στα κλεφτά. Ακούστηκαν τα ουλιαχτά από το λαό που αληχτά. Αχ, αυτό που έχουμε και ποιητές. Ρε μπαγασάκο φαφλατά, άδωνη πίσω τα λεφτά. Πω 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 πω. Αυτά. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Θα το στείλω καρβέλα για μελοποίηση. Για εκεί είναι. Όλα κερίδο. Άντε κι άλλοι. Τι θα γίνει με τους Ισπανόφωνους όλους? Μα γιατί, αφού είσαι και εσύ Ισπανόφωνος. Από πού με παίρνεις, μωρή? Σε μια πλατεία είμαι. Πού, στην Τραπετσόνα? Όχι. Και με παίρνεις να πούμε Ισπανικά ξαφνικά. Α, δεν τρέπεσαι. Σε ποια πλατεία είσαι, μωρή? Λίγο. Σε ποια πλατεία είσαι? Πλατεία Ελευθερίας. Στην Ισπανία, τη γνωστή. De la Libertad. Ποια Ισπανία, μωρέ, ποια Ισπανία. De la Libertad. Ούστ, μωρή. Βλαχάρα. 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 Μα γιατί. Είδες ένα κάσαντε παπέλ και μου γίνατε όλοι Ισπανοί. Κάσαντε παπέλ. Σιγά που θα πρέπει να έχω το κάσαντε παπέλ. Εξάλλου εδώ πέρα στην Αττική το έχουμε συνηθίσει. Πώς το είπαμε το πεδίο του Άρεος? Πώς το είπαμε? Το πεδίο του Άρεος. Τον Άριο Πάγο. Πώς τον είπαμε? Το πεδίο του Άρεος. Mars Field. Mars Field. Α, νόμιζα ήταν Mars Ice. Καλά, εντάξει. Και Mars Ice είναι ο Άριος Πάγος. Ναι, δίπλα είναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, αυτή η εκπομπή πού θα πάει τελικά, θα σας τη μειώσουν και άλλο? Τι είναι αυτά με τις ιστορίες για τα Χριστούγεννα, για τα τραγούδια? Γιορτές είχαμε, μωρέ, το πνεύμα του Χριστουγέννου, να είσαι το διάλο πια. Για τίποτα δεν είστε. Όταν ακούγα το κοριτσάκι με τα σπίρτα, μια χαρά ήταν. Όχι, μια χαρά ήταν το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Αλλά σας τρώνε την εκπομπή, δεν ακούμε εσένα, δεν ακούμε το Θύμιο, τι θα γίνει δηλαδή? Μας έχετε ακούσει, δεν μας χορτάσατε. Ποτέ, ποτέ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν χορτενόμαστε εμείς, δεν χορτενόμαστε. Ισχύει ότι δεν χορτενόμαστε, αυτό είναι μια αλήθεια. Και να σου πω, εσείς από τον Άδωνη θα χορτάσετε ποτέ που μας έχετε σπάσει στο νευρικό μας? Όχι, εκεί θα τον φάσει τον Άδωνη κλείσμα. Όσο τον ψηφίσετε, θα τον τρώτε κλείσμα. Θα σας γδάρουμε. Θα τον ψηφίζετε, όχι αγάπη μου, δεύτερο πληθυντικό σε μένα. Δεν με νοιάζει ποιος. Θα τον τρώτε κλείσμα όσο υπάρχει ο Άδωνης. Φάτε τα τώρα. Στα μούτρα. Μα να έλεγε ρε φίλε και τίποτα, κανένα στοιχείο της προκοπής ή στοιχεία. Μα τον Άδωνη γι' αυτό το βάζουμε. Επειδή τα λέει χωρίς στοιχεία. Αστοιχείωτος δηλαδή. Αστοιχείωτος και με ιστορίες από τον κόλλο του. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει, τι να πω. Ας ελπίσουμε του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια αλλαγή σε ένα εμβόλιο που έχω κλείσει. Σε ένα? Για το εμβόλιο. Ναι. Πότε μπορείτε, πότε έχετε κλείσει, τι μάρκα εμβόλιο, πόσο χρονών είστε? Ένα λεπτάκι. Είναι το Pfizer. Pfizer, τι είναι το Pfizer? Το εμβόλιο το Pfizer. Το Pfizer εννοείται. Πώς, δεν σας άκουσα? Το Pfizer εννοείται, που έχει πει μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μου το λέτε Pfizer, δεν υπάρχει με F κάτι? Αλλιώς λέγεται δηλαδή, το είπα λάθος. Ναι, είναι Pfizer. Δεν ξέρω, το έχω ακούσει από το στραβελάκι. Okay, εντάξει, τότε το είπα λάθος. Sky, δεν βλέπετε? Βλέπω, αλλά δεν ασχολούμαι τόσο. Όλος ο Sky του λέει Pfizer. Τώρα και εσείς μου λέτε εδώ ξαφνικά, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, μην κολλήσουμε εδώ. Ναι. Ωραία, το Pfizer. Είναι η τρίτη δόση? Η τρίτη, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και. Ένα λεπτάκι να σας πω μόνο για πότε το έχουμε κλείσει. Περιμένω. Λοιπόν, για 21 πρώτου. Ωραία, και πότε θέλουμε? Γιατί το ακυρώνουμε καταρχάς? Γιατί θα εργάζεται εκείνη τη μέρα, οπότε θέλω σε άλλη μέρα. Θέλω για Πέμπτη. Θα εργάζεται, μιλάτε στον εαυτό σας σε τρίτο πρόσωπο? Όχι, μιλάω για το σύζυγο. Απέρνετε εκ μέρους του σύζυγου, γιατί δεν παίρνει ο σύζυγος? Γιατί είναι στη δουλειά. Και τι είναι αυτό, εσείς τι είστε, σήμερα, να του δεν κατάλαβα, σεξιστικό. Πολλές απορίες έχετε. Ναι, είναι πολύ σεξιστικό αυτό, δεν μ' άρεσε αυτό. Βάζει τη γυναίκα, α πούμε, αυτό είναι για δουλειά, αυτό είναι στη δουλειά, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Υπερασπίζουμε το ρόλο σας αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Να ρωτήσω γενικά, είστε καλά? Έχετε κάποιο θέμα? Καλά, εγώ έχω κάνει την τρίτη δόση. Έχει κάποιες παρενέργειες, δεν ξέρω. Μήπως να το σκεφτείτε. Τέλος πάντων, είστε καιρό παντρεμένοι? Μήπως υπάρχει άλλο τηλέφωνο να καλέσω? Σας φέρετε καλά? Χριστός και Παναγία. Όχι, σας παρακαλώ, γιατί γίνονται πολλά μέσα στα σπίτια. Είναι εντάξει με στο σπίτι, πείτε, μιλήστε μου. Δεν καταλάβω. Να τα πούμε και εκεί στο Κουκουέ, γιατί άκουσα προχθές στη Βουλή. Αυτοί τα πάνε τόσο δυνατά που παραλίγο να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι νομίζαμε. Ότι κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους λόγους που βγάλανε. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τις πολιτικές μπορεί να μπερδευτείς καμιά φορά. Τόσο ίδιες που είναι. Να,
να πω λίγο κάτι για αυτό το. Πώς τη λένε, με το ράδιο Αρβίλα. Αυτό εκεί πέρα, ο Στάθης, το γεγονός αυτό στέρνονταν στα δικαστήρια από το 18, έτσι. Αλλά μέχρι τότε τους βόλευε, γιατί κάνανε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τους βόλευε να υπάρχει εκεί και το είχαν θάψει το θέμα. Τώρα λοιπόν που τα ρίχνουν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι έχουν ξεκινήσει. Στον Αντένα με τη Νέα Δημοκρατία τα έχουν. Λοιπόν, οπότε πώς θα σταματήσει ή οποιαδήποτε σάτυρα, το βγάλαν αυτό στη φόρα τώρα. Αυτός παραμένει συχαμένος, εντάξει. Και η ράδιο Αρβίλα τελειώσανε και δεν υπάρχει τίποτα πια που να μας θυμίζει τη σάτυρα και να τα βάζει με τον Γκούλι. Μωρή, τι τελειώσανε, αφού ξεκινάνε 10 του μήνα. Θα ξεκινήσουν πάλι. Μπα, έχει πέσει πολύ μακριά, δεν νομίζω. Αφού το ανακοινώσανε. Δεν ξέρω. Μέχρι να το δούμε κι εγώ, κρατάμε και καλά. Δεν σου λέω μαλακίες. Ναι, ναι, κι εγώ. Ωστόσο έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο έχει ανακοινωθεί, αλλά ωστόσο να δούμε και πώς, αν θα ξεκινήσουν, πώς θα ξεκινήσουν, έτσι. Το επόμενο σύνθημα, ξέρεις ποιο θα είναι? Ποιο? Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη μαμιέστε. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί και οι δύο μαζί χρωστάνε 660 εκατομμύρια. Οπότε είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, αυτοί οι δύο θα είναι μαζί. Γιατί χρωστάνε 660 εκατομμύρια τον ελληνικό λαό. Κατάλαβες, τα ρήφας. Έλα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χαρούμενη Χρυσή. Λοιπόν, οι αποφασίσαντες για ανοιχτά σχολεία το έκαναν μέσω τηλεδιάσκεψης. Πώς. Οι αποφασίσαντες για ανοιχτά σχολεία. Οι αποφασίσαντες, αυτό θα μπορούσε να γίνει ταινία. Οι αποφασίσαντες. Το έκαναν μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ εμείς κάνουμε διαζώσεις. Γαμάτο. This September, οι αποφασίσαντες. Σε όλα τα σινεμά. Η αποφάση. Α, είναι κλειστά τα σινεμά. Α, μαλακία. Άκυρο. Περίμενε. Παλιά λέγαμε ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Τώρα θα λέμε ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει ένα χωριό. Καλό, ε. Ναι, ή και μια φυλακή ανοίγει ταυτόχρονα. Η φυλακή των μαθητών με τα κρούσματα. Με τις μάσκες και η κάθε τάξη σε μια γωνίτσα. Έλα ρε κουνούμα, λέ. Έλα, τι θες? Ήθελα καταρχήν να ακούσω τη φωνή σου, την τρυφερή, την καβλιάρικη. Την ακούς, σ' αρέσει? Ναι. Να συνεχίσω ναι. Να μιλάω. Ναι, δεν μου λες. Μιλάω, τώρα μιλάω, συμβαίνει κάτι? Αλλά θα περάσουμε καλά. Όχι, αδωνίζομαι. Πα, εμετός μεσημεριάτη. Δεν μου λες. Με το Μαρκόνι είσαι μπελά καινούριο. Όχι, εντάξει, νομίζω έχω ησυχάσει για την ώρα, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω κάτι για την πολιτική κατάσταση και αυτά. Τι να πούμε, ρε φίλε. Φτάσαμε να βγάλουμε τα ψυχάκια με τα πληρωμένα πτυχία, του χαρτογιακάδε τύπου Βραβιτσιώτη, Κούλη και αυτά. Τέτοιοι καραγκιόζηδε που είμαστε Έλληνε, τέτοιοι μα αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Εγώ δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι γιατί παραπονιόμαστε. Γιατί, αφού αυτή είναι, ωραία. Δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε, να δεχόμαστε το διαφορετικό. Το διαφορετικό είναι λαμόγιο, είναι ψεύτη, είναι απαταιώνα, είναι επικίνδυνο. Δεχτείτε το. Αυτό που λε, αλλά πρόσεξε, είναι και κάτι άλλο. Είναι εξή. Πώ σε δέρνει ο άλλο με τον μπαστίγιο την ώρα που κάνει σεξ και λε, πονάω. Το ξέρει τι που να σκεφτώ, σε δέρνει. Αλλά αξίζει διαμαρτύρεσαι κιόλα για να το παίξει λίγο κάπω. Δεν είναι για να το παίξει κάπω, είναι για να τον φτιάξει και τον άλλον λίγο, ότι κάτι κάνει. Γι' αυτό το, μάλλον τώρα αδωνίζουμε τον Κούλι και το Γεωργιάδη και όλα αυτά τα μαλακιστήρια και του χαρτογιακάδε. Εγώ νομίζω αδωνίζουμε τον κόνοπα που λέμε. Είδε, ταιριάζει παντού. Σωστό, το βρήκε. Μπαίνει παντού αυτό. Είσαι ατακαδόρος μεγάλος. Προσπαθώ. Λοιπόν, σε φιλώ, Απόστολε. Αποστόλη, χαίρετε. Χαίρετε. Μέσω της εκπομπής σας θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε ένα ταλαιπωρημένο λαό της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας του Καζακστάν, ο οποίος δολοφονείται από μια μαφιόζικη εγκληματική κλίκα που στηριζόμενοι από τους Ρώσους, Αμερικανούς και Κινέζους έχουν λαιλατούν την πλούσια αυτή χώρα και δολοφονούν και οδηγούν στην πείνα και στη φτώχεια τον λαό του Καζακστάν. Ευχαριστώ πολύ. Здравствуйте. Пос? Хочу поздравить всех с Новым годом и с Рождеством. Дорогой Сергей Викторович. Марюшка, translate, please. Из России. Кондом εννοείς, кондом με το καπότα αυτό? Ταβάρης Αποστόλης. Ταβάρης, όλα τα βάρης της οικογένειας, τα βάρης της κοινωνίας, τα σηκώνω εγώ όλα στις πλάτες μου, όλα τα βάρης. Λοιπόν, φίλε Αποστόλη, αφού λες ότι μιλάς ρωσικά, θα πρέπει να τα έχεις πιάσει τα λεγόμενά μου. Χρόνια πολλά. Εγώ τα έπιασα, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος γι' αυτό.
Λοιπόν, έχουμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Θα το έχουν πει και άλλοι μέχρι να πάρω εγώ. Εδώ πέρα είμαστε για 13 μέρες καθυστερημένα λόγω του παλιού ημερολογίου. Οπότε πρώτα εύχονται χρόνια πολλά για τον καινούριο χρόνο και μετά για τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω χαιρετίσματα σε όλους τους. Ναι, 7 του Γενάρη Χριστούγεννα εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους τα συντρόφια. Στο Γκάμπριελ, στο Στάφη, στη Μαριάνθη, σε εσάς με το Θύμιο εννοείται. Ναι, στην Πάτρα και τα άλλα παιδιά, κατάλαβα. Κρατάτε γερά, σας ακούμε, γουστάρουμε, να γουστάρετε κι εσείς. Τέλεια. Γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Καλώς τον Κώστα από το Εγάλαιο, άρε χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που άκουσα ένα συνακροατή μας σε ένα μήνυμα που έστειλε στο Θύμιο και είπε ότι να πεθάνουν οι κομμουνιστές και τα διάφορα. Λοιπόν, θέλω να του πω του φίλου μας του συνακροατή να κρατήσει κάτι πράγματα που θα τον συμβουλέψω έτσι, φιλικά. Λοιπόν, τα πραγματικά καινοτόμα σήμερα είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η νέα κοινωνία του σοσιαλισμού, κομμουνισμού είναι η απάντηση για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα του 21ου αιώνα. Φίλε συνακροατή, κράτησε το αυτό καλά, μελέτησε το καλά. Το μελετώ. Και δεν θα χάσεις, ναι. Θα κερδίσεις. Εγώ ή ο Κρότης? Για το συνακροατή μιλάω. Α, νόμιζα, μπερδέθηκα και άρχισα να μελετάω. Για κατάλαβα. Για το συνακροατή μιλάω. Ναι. Και εσύ κράτησε το. Το κατάω και εγώ θέλει. Με την ευκαιρία. Ναι. Και όλος ο κόσμος θα το κρατήσει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια καμάρια μου. Ευχαριστώ πολύ. Μας κάνανε ταινία. Όχι, αλλά πρέπει να γίνουμε επιγόντως ταινία. Τι εννοείς, τον Don't Look Up? Βέβαια. Εντάξει. Ακριβώς ναι. Αυτό. Νομίζω η δικιά μας περίπτωση είναι μην τον κοιτάς στα μάτια κατευθείαν, τα γουρλωτά. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, μην κοιτάς ψηλά. Ψηλά, κοίτα. Το πολύ να δεις μερικούς που πέφτουν από τα σύννεφα. Κοίτα ψηλά, σιγά. Μην τον κοιτάς στα μάτια γουρλωτά. Δηλαδή, μπορώ και ευθεία εννοείς. Κατάματα. Κατάματα μην τον κοιτάς. Πάνω κοιτάμε όμως. Αν συντονιστείς με το γουρλωτό του το βλέμμα, πάει, τέλειωσες. Γίνεσαι σκόνη. Γαμίσε τα. Να σου πω κάτι. Πήγα για καφέ και είπαμε για τα κρούσματα. Τρεις εμβολιασμένοι, έτσι. Ο ένας ήταν και είχε κολλήσει την όμικρον. Του βγήκε το rapid, αλλά μετά του βγήκε αρνητικό κτλ. Και πιάνουμε κουβέντα για τα σχολεία. Και μου λέει ένας φίλος αυτά που είπατε κι εσείς. Ότι ανακαλύψαμε, λέει, έτσι είναι ο τρόπος για να ανακαλύψουμε, λέει, τα κρούσματα. Και λέω, τι λέτε, φίλε, του λέω. Τι, τα δημιουργούνται τα κρούσματα, του λέω εκεί. Τι τα ανακαλύπτουμε. Ναι, και τι θα τα έχουμε, παιδί μου, θα έχουμε τα μαλακισμένα μέσα στο σπίτι μας να μας κολλάνε. Να πάνε να κολλήσουν έξω, να κολλήσουν άλλους. Δεν κατάλαβα. Δουλεύουν όλοι οι δημοσιογράφοι αυτοί τα παπαγαλάκια. Δουλεύουνε. Εδώ Ρουφιάνος, που καταγγέλουμε. Δεν ακούω καλά. Ναι, ο Ρουφιάνος λέω καταρχήν, Ρουφιάνος. Ρουφιάνος, λέω, η γραμμή που καταγγέλουμε τα καρτέλ του κυρίου Άδωνη, του υπουργού μας, μπορώ να καταγγείλω? Yes, please go on. Ναι, δεν είναι, δεν μ' αρέσουν οι Ρουφιανιές, έχει περάσει η μόδα της Ρουφιανιάς, αλλά οκ, το ακούω. Ανώνυμα, εγώ όμως επώνυμα, ο Ταρίφας είμαι. Λοιπόν, άκουδα, Άδωνη, δεν ξέρω τώρα πού στο διάλογο πας το βράδυ, πας Ελβετία, Ρωσία, δεν ξέρω πού πας. Έχουμε φτηνές τιμές και στα Rapid και στα PCR. Βάλτε ένα πίνακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερα από όλους. Υπάρχει καρτέλ στην κινητή τηλεφωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, πάντα μου φαίνεται το ένα το έχει 999, ο άλλος το έχει 1000, ο άλλος το έχει 998. Από εκεί να ξεκινήσουμε, εντάξει. Διότι το καλάθι της γυναικοκυράς δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, είναι και το τηλέφωνο, είναι και το σούπερ μάρκετ, είναι και τα τέλη κυκλοφορίας, είναι και το νερό που είναι φτηνό που έλεγε ο Μπάμπης, κατάλαβες. Αποστολή. Παρακαλώ. Ακούω εντυπώσεις. Πώς είναι το 22 μέχρι στιγμής? Διαφορετικό από το 21, δηλαδή νέα ζωή. New me. Νέος εγώ, νέα ζωή, νέα Ελβετία, νέος κόσμος, νέα Ιωνία, τέτοια. Να, ωραία. Να δεις ρε πουστι μου που κάποια στιγμή θα πούμε καλή χρονιά και θα πιάσει. Έτσι για το γαμότο. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Προς το παρόν τα χεράκια μας, τη δόση του εμβολίου κτλ. Τα ξέρεις εσύ. Λοιπόν, από τη μία, αυτό το επιτελικό κράτος θα εκένωνε το μάτι σε 20 λεπτά, όπως το βλέπεις, σε 20 λεπτά. Αλλά self-test τα παιδάκια δεν είχαν να δώσουν εδώ και 15 μέρες. Δεν τα υπολογίσανε σωστά, δεν τα μετρήσανε σωστά. Έλα καημένη, και τι έγινε. Έτσι κι αλλιώς τι είναι, ευχάριστο. Όχι. Άμα δεν είναι ευχάριστο, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν λες. Ναι, Άγιο είχαμε. Λοιπόν, από τη μία. Εμείς είχαμε Άγιο. Τα διώξαμε από το σπίτι. Είχαμε. Αυτά δεν ξέρω τι είχανε. Εμείς Άγιο είχαμε.
Έλα, πώς τώρα, ρε. Τι θες? Πήρα να σου πω ότι χθες πέρασα πάρα πολύ ωραία στη Φιλαδέλφια ή στα Φιλαδέλφια, όπως λένε. Στη Νέα Φιλαδέλφια, κάπου στη Δεκελία. Στη Νέα Φιλαδέλφια, κάπου στη Δεκελία. Τραγουδάω και λίγο Βύση, έτσι λίγο τσιουρά. Ναι, εκεί Δεκελία ήμουνα. Εκεί που έπεσε θέμα ένοπλης ληστείας. Καταγγελμένα όλα αυτά, έτσι. Εκεί μωρό μου έπεσα θύμα ένοπλης ληστείας. Εγώ έπεσα θύμα του Μητσοτάκη, γαμίστε. Αλλά εντάξει. Τι. Είχα πάει, ρε παιδί μου, στην πορεία τη Original που είχε κάνει κατά τη κυβέρνηση. Ναι, ναι. Το ωραίο ήταν ότι εντάξει, ξεκινήσαν τώρα τα παιδιά να φωνάζουν Μητσοτάκη, γαμίστε. Είχαν ένα ωραίο πανό. Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω οπαδό φανατικό. Στο διάλογο την ψυχή μου δεν θα πουλήσω. Γαμίστε ο Άδωνη, ο Πλεύρη και ο Πρωθυπουργό. Εντάξει, ήταν δύο συστήματα με τα οποία δεν συμφώνησα. Ένα που έλεγε εμβόλιο δεν κάνουμε. Το οποίο από το συζήτησα δεν είχε να κάνει με το εμβόλιο, αλλά είχε να κάνει με την υποχρεωτικότητα του Μητσοτάκη και με τον εκβιασμό που γίνεται σχετικά με το εμβόλιο. Μάλιστα. Αλλά όλα τα άλλα εντάξει ήταν πολύ ωραία, πολύ πολιτικά. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι ενώ είχαν κλείσει ρε παιδί μου τη Δεκελία και ο κόσμο ταλαιπωρείτο, έβγαινε ο άλλο από το αυτοκίνητο. Ταλαιπωρείτο, φωναζεί... το ταλαιπωρείτο είναι σαν το ήτο που λέει ο Τσίπρας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα ήτο. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Το ορθόν θα ήτο. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τηλιόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλού είναι το νόημα. Έβγαινε ο άλλος από το αυτοκίνητο και φώναζε Μητσοτάκη γαμιέσαι. Ξανά έμπαινε στο αυτοκίνητο, συνεχίζει. Αυτό δεν το λέγαμε για τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Ερνέστο Βαλβέρδε. Λέω. Και εμεί φωνάζαμε ναι, Αϊωνία. Λοιπόν, αλλά συνεχίζουμε. Μετά, αυτό που μου άρεσε είναι ότι ενώ στην αρχή ήταν η original, μετά ήρθαν πάρα πολύ απλό κόσμο από πίσω και φώναζε τα συνθήματα. Και έτσι όπω περνάγαμε από τη Δεκελία, βγαίνανε κοπέλε. Νέα Φιλαδέλφια, κάπου στη Δεκελία. Το λέω πάλι, γιατί μην το ξεχνάμε. Πάλι, είναι έπο. Είναι έπο. Ναι, ναι, είναι. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί που ακόμα μένεις, κάποτε μου πες. Μητσοτάκη γαμιές. Βγαίνανε κοπέλες από τα καφέ που δουλεύανε με τα ρούχα τους. Κοπέλες του Auschwitz. Συγγνώμη, έρχονται διάφορα, ναι. Λοιπόν, αλλά τώρα για να μην χαίρομαι και πολύ, επειδή όπως μου είπανε και όλα, εντάξει, ότι αυτό ήταν σε μια περιοχή όπως είναι η Κοινέα Ιωνία, όπως είναι ο Ταύρος, ο Περιστέρι. Άσπρο Περιστέρι. Λες τις συννεφιές μου δώσες το χέρι να έχω συντροφιές. Τα λες και εσύ όμως δεν κρατιέμαι. Μια σου γατή, άμα είναι να πεις αυτό, πες. Αυτό που πονάει η κοκκινιά, το πέραμε υποφέρει. Ανασθενάζει η κοκκινιά, το πέραμα υποφέρει. Δακρύζει το εγάλαιο, πονά το Περιστέρι. Δακρύζει το εγάλαιο, πονάει το Περιστέρι. Θα πετσώ να σου πει, ήμασταν στην Ιωνία. Πες κάτι πολιτικό πάνω σε αυτά που σου λέω. Θα πω, εντάξει, άμα είναι για πολιτικό, θα πω το γεννήμα θρέμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια, εμείς έχουμε λόγο τιμής. Μουνάς για καλό Περιστέρι, ξέρω ζόρι τραβάς. Με ρίπες ή και φίλες, ούτα θεωρείται μπασκλάς. Πόρε που είσαι, πολύ ωραία και έχεις, πολύ ωραία και έχεις. Λοιπόν, το θέμα αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι αυτό το, ότι δεν πιστεύουμε τα γκάλοπ. Όλος ο κόσμος έβριζε το Μητσοτάκη. Μεγάλοι, νέοι, γέροι, πιτσιρικάδες, όλοι τον βρίζανε. Αρκεί αυτός ο κόσμος να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει κάτι. Γιατί με το να απέχει πάλι τον μαλάκα το Μητσοτάκη που γαμιέται θα πάμε στη μάπα. Αυτό ήθελα να σου πω. Όλοι μου, άντε γεια, καλή συνέχεια. Καλά, γιατί δεν το λες από την αρχή, παιδί μου, και έβγαλα όλο το ρεπερτόριο. Όχι, δεν φορές μου έχεις πει όλα τα τραγούδια. Άμα πες και για την Ιωνία, πες και τον Ιωνία του Καζατζίδη. Άντε. Φτώχεια μου νέα Ιωνία. Να πω το Ζιγκουάλα. Ζιγκουάλα. Σιγκουάλα, σιγκουάλα. Όχι, όχι. Το Μποτσουάνα, Μποτσουάνα, Μποτσουάνα. Λοιπόν, ναι, έγινε, άντε, γεια σου, Αποστόλα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Μπάμπο. Ναι. Άι, συχτηρέ, έβγαλες και το 22 μου, αρισχαμένη. Τι? Πέρασες την πίστα την καινούρια. Ολοκλήρωσες το 21. Γι' αυτό πήρα, για καλά να έκανες. Ναι. Και... ούτε εσύ δεν το πίστευες. Ούτε εσύ. Ναι, ούτε εγώ. Μπράβο. Και...
θέλω να δώσεις πολλά φιλιά στο Θήμιο, ναι, και σε σένα στέλνω. Ευχαριστώ. Δεν τα είχαμε υπολογίσει αυτά, τα είχαμε αυτά, πάει. Ξεγραμμένα τα νερά τα φιλιά αυτά. Έλα, γεια σου, πώς όλοι μου. Να σου πω, έχεις κάνει εμβόλιο? Βέβαια. Τρεις δόσεις? Ναι. Βλέπω και το 22 να βγάζεις, να ολοκληρώνεις. Άντε, μπράβο ρε μπάμπο, μπράβο, δεν σου το είχα, μπράβο. Έλα, γεια. Γεια. Μα τι συνοστισμός είναι αυτός, τέτοια αγάπης έχουνε. Ναι, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Πραγματικά είναι και θέμα γούστου καμιά φορά, αλλά δεν υπάρχει έντονο. Ναι. Παίρνω την πρώτη φορά και με την πρώτη το σηκώνεις. Και τώρα είναι η τρίτη φορά που παίρνω και από την Παρασκευή προσπαθώ να σας πιάσω. Αξιολάτρευτε Αποστόλη. Αξιολάτρευτε κύριε Αποστόλη. Ναι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γιατί δεν με λες Θεόσταλτο, μ' αρέσει. Θεόσταλτο είναι ο Θήμιος. Α, να, εκεί φτάσαμε. Θεόσταλτε κύριε Θήμιος. Ναι. Εσάς έχω άλλη αγάπη. Ναι, εντάξει. Ρε Αποστόλη, να σε ρωτήσω. Είδα κάτι άρθρο εκεί για τον Ευαγγελάτο. Είπε όντως, ανέφερε κάτι για ότι είναι συνηθές φαινόμενο, λέει, να είναι Αλβανός με μαχαίρι, κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Πάμε σε μια ιστορία. Έχει δύο ιστορίες να μας πει ο Βασίλης. Θα ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με έναν Αλβανό, ο οποίος έχει συλληφθεί με ένα όπλο. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω ισχύει, το κάνανε λέω. Άκου τώρα, άντε καλέ. Λογικά σε ένα κράτος δικαίου που λέει και ο Θήμιος όπως το δικό μας θα υπάρχουν κυρώσεις γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι καλέ, το ξέρουμε, έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, να σου πω, ξεμπάρκαρα, ναυτικός είμαι και ήρθα και στο Ηράκλειο στην παράσταση μαζί με τη γυναίκα μου. Εσύ? Ναι. Α, στο διάλογο. Γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις? Γιατί ρε φίλε, εκεί κάνεις δουλειά, άνθρωπος. Δεν θέλω να έρθω να ενοχλώ, ας πούμε, τροπή. Μήπως λες ψέματα, μήπως δεν ήρθες? Όχι, ρε, να σου δω τη γυναίκα μου στο πει. Θα την πάρω εγώ. Α, καλά, πάρτι, ναι. Εντάξει. Να σου πω κάτι άλλο. Αυτός ο πιο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα το είπε, δεν θυμάμαι, ο Σκρέκας, ένας από τους δύο, είδε τον Don't Look Up και λέει, ναι, το μόνο που του άρεσε από την ταινία ήταν στο τέλος που κάνουν προσευχή, ας πούμε. Ο καθένας βρήκε λοιπόν κάτι, τον άγγιξε κάτι, ορίστε. Το ότι μετά την προσευχή βέβαια καταστρέφεται το σύμπαν και καίγονται ολόκληροι, δεν το είδε? Όχι, όχι, εκεί δεν έχει σημασία, η προσευχή έχει σημασία. Λοιπόν, το ωραίο ξέρεις ποιο είναι? Ότι άντε τώρα να πεις σε αυτούς που δεν τους άρεσε το Don't Look Up, είναι οι ίδιοι οι οποίοι νιώθουν εθνικά υπερήφανοι κάθε φορά σε κάθε μαλακία παρέλαση που γίνεται, που περνάνε τα Μιράζ και τα F-16 από πάνω και μιλάει ο άλλος ο μαλακάς από μέσα και λέει ψηλά το κεφάλι Έλληνες. Οι ίδιοι είναι. Οι ίδιοι γελοί. Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Θα ήθελα... Ζήτε. Ναι, αυτό. Σας είχα για ψοφητό. Δεν θα ήθελα να... Δεν ψοφάω εγώ γιατί έχω μαλακία πολύ. Α, γιατί δεν το λέτε κύριε τόσο καιρό να γλιτώσω από τον ιό? Η μαλακία είναι υγεία. Υπάρχει άφθονη στον τόπο. Θέλω να πω κάτι θετικό για την κυβέρνηση του κ. Να την καλλιεργήσουμε πρέπει. Θέλω να πω κάτι θετικό για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει αρνητικό? Γιατί όλα τα αρνητικά λέτε εσείς. Σας παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πιερακάκη για την ψηφιακή του πολιτική. Γεια σας. Να πείτε και για τις οικογενειακές ιστορίες ένα μπράβο που έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ επιδότηση επειδή πληρεί τα πολιτιστικά κριτήρια. Τώρα γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλη και μπράβο. Θα μπορούσα να μιλήσω ίσως με έναν υπεύθυνο του σταθμού ή με κάποιον που κάνει το πρόγραμμα. Πείτε με, εγώ είμαι από το πρόγραμμα που το κάνει. Α, πολύ ωραία. Ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και είμαστε μία παρέα μεγάλη που παρακολουθούμε το σταθμό σας και φυσικά και την εκπομπή. Τι σοϊ παρέα είναι αυτή που μου αρέσει ο Μπογδάνος? Ναι, για πείτε μου, με ενδιαφέρει αυτό που λέτε. Ναι, ήθελα να σας πω λοιπόν ότι κουβεντιάσαμε μεταξύ μας και ανέλαβα εγώ να πάρω τηλέφωνο και να σας πω. Καλά κάνετε. Ότι... Εκπροσωπούτε και τους υπόλοιπους δηλαδή. Ναι, ναι, ακριβώς. Σωστό, σωστό. Μ' αρέσει. Υπάρχει εκπροσώπηση. Ναι. Και γιατί συζητάμε συνήθως, ξέρετε, για τις εκπομπές, για το ένα θέμα, το άλλο κλπ. Τι ακούμε και τις συζητήσεις που γίνονται. Ναι. Και επειδή ο κύριος Μπογδάνος αναφέρει πολλές πληροφορίες, εμείς είμαστε κάτοικοι Αθηνών, ναι, και λίγο περιχώρων. Ναι, ναι. Και ακούμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία ούτε τα βλέπουμε σε κανάλια, ούτε τα ακούμε σε άλλα. Τώρα τα συστημικά μέσα δεν τα λένε αυτά. Μόνο από έναν Μπογδάνο μπορείς να μάθεις τέτοια πράγματα. Ναι. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω, αν μπορείτε, ξέρω εγώ, στη διοίκηση του σταθμού και λοιπά, να πείτε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος κάτω, δεν μας φτάνει, γιατί και η μουσική του είναι πολύ ωραία. Α, δεν φτάνει. Μήπως να προτείνουμε να μεγαλώσει, αυτή είναι η πρόταση. Να μεγαλώσει, να έχει 2 ώρες ή 3 ώρες.
Τρεις κιόλας. Ώστε να μπορέσει να έχει και συνεντεύξεις όπως τη σημερινή του κυρίου Εφιεντζόγλου και όχι μόνο, αλλά και. Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικός και στις συνεντεύξεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και τέτοιες νυφάλιες και σοβαρές φωνές στις μέρες μας. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως, ναι. Πού να τον χωρέσουμε όμως, συγγνώμη. Θα θέλατε να κόψουμε την επόμενη εκπομπή, την Ελληνοφρένεια, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Για να μεγαλώσει η διάρκεια, καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα να πω να κοπεί. Ναι. Δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστό. Μήπως να μετατεθεί, να πάει η Ελληνοφρένεια τα ξημερώματα κάποια στιγμή για να μεγαλώσει η εκπομπή του Μπογδάνου. Αλλιώς πώς θα γίνει. Ναι. Αυτό εσείς θα το κανονίσετε. Λύσεις υπάρχουν, ορίστε. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Ξέρουμε. Και επίσης να προτείνω και κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν μεγαλώσει η εκπομπή, μπορεί να πει, ας πούμε, στον Καραμπελιά π.χ. και στον κύριο Εφιεντζόγλου να μιλήσουν. Ο ένας ανήκει, ας πούμε, είναι σε προχωρημένη πατριωτική σκέψη. Κομψά το λέτε, πολύ μου αρέσει. Προχωρημένη πατριωτική σκέψη, πολύ μου αρέσει αυτό. Και αριστερή σκέψη. Ναι. Είμαστε πολύ σε αυτό. Το χώρο. Εσείς είστε της αριστερής σκέψεως. Ναι. Όχι, για να καταλάβω. Δηλαδή, επειδή είπατε ότι σας αρέσει ο Μπογδάνος, το μόνο λογικό αυτό θα ήταν. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Και επειδή έχω παρακολουθήσει και συνεντεύξεις με τον Καραμπελιά. Ναι. Εσύ, ξέρετε, ο Καραμπελιάς είναι διανοούμενος της εποχής μας. Πολύ σωστός, λογικός, ναι. Πιστεύω. Είναι και ο Ράμφος, αλλά εντάξει. Εντάξει. Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση λίγο για να κλείσουμε. Ήθελα μόνο να σας πω και να σας παρακαλέσω, αν γίνεται, να κάνετε μια εισήγηση. Θα την κάνω εγώ την εισήγηση. Μια ερώτηση, εσείς τον παρακολουθείτε καιρό? Ναι. Τον ναι, Μπογδάνο. Πολύ καιρό. Και μια τελευταία ερώτηση, είστε η μητέρα του? Ποιανού? Του Μπογδάνου. Όχι. Α. Είπα, το όνομά μου είναι Βασιλιάδη. Ναι, οκ. Αγάπη Βασιλιάδη λέγομαι. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Είστε συγγενείς του? Όχι. Α, γιατί να είμαι συγγενής? Εσείς ποιος είστε? Προσπαθώ να βρω μια εξήγηση γι' αυτό. Λέω μήπως έτυχε. Εντάξει. Δεν το άκουσα το δικό σας όνομα. Τζένι Μπότσι. Παρακολουθώ όλους τους δημοσιογράφους. Α, Μπότσι λέγομαι. Μπότσι. Μπότσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το όνομά μου είναι αυτό. Κατάλαβα. Χάρηκα. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Πήγα το καφεδάκι μου σήμερα λοιπόν και ήταν ένας κατσούφης, ένας δεξιός. Θεός μου ήταν λίγο κατσούφης. Του λέω τι έχεις ρε, μου λέει πώς πάμε, μου λέει. Του λέω πώς πάμε ποιος. Αυτός, ένα μηδέν. Πάμε. Του λέω, εγώ του λέω πάω μια χαρά. Τα υπόλοιπα όλα του λέω, πες μου εσύ που πάμε καλά. Και ρωτώ και σένα ρε Απόστολε τώρα. Πού πάει καλά η Ελλάδα? Ωρε πώς πάμε ρε. Πού πάμε. Πώς πάμε, το αλλάζω λίγο, ναι. Πώς πάμε, ρε. Ναι. Πού πάμε καλά, πες μου, αυτό το καραβάκι που ταξιδεύει σε αυτή την καταιγίδα την παγκόσμια. Τι έχει καλό πάνω του? Καταιγίδα. Καταιγίδα. Στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα. Το κορμί μου σκίζει σαν γυμνή λεβίδα. Έχει τον καπετάνιο. Ναι. Τον καπετάνιο. Τον καπετάν Μωυσή. Πρέπει να τον πιστεύουμε. Όρσε. Ναι. Πρέπει. Εγώ λέω να ακούει κανένας τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει το μεγάλο προσόν ό,τι λέει να το κάνει. Πόσο καιρό είναι ο Μητσοτάκης πάνω? 2,5 χρόνια. Δεν ξέρω. Δύο. Όσο και να είναι, λίγα μου φαίνονται. Θα μείνει τίποτα. Όρθιο. Τίποτα όρθιο. Θα μείνει όρθια η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό θα μείνει κάτι όρθιο. Ορίστε. Βρε Αποστόλη, τι γράφουν αυτές οι βόθρες εφημερίδες στο εξωτερικό? Γράφουν ότι λέει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι η χειρότερη, λέει, από όλες τις κυβερνήσεις, γιατί έχει υπερδιπλασιάσει τους μετακλητούς, τους έχει αυξήσει τους μισθούς. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Ο Μητσοτάκης, λέει, έχει αυξήσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας κατά 130 εκατομμύρια. Και επίσης, λέει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει δημοκρατία. Στον τύπο γράφουν ότι θέλει ο Μητσοτάκης. Και επίσης λένε ότι ο Άδωνης, μόνο. Από την Κύπρο το λένε αυτό, ότι ο Άδωνης μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι υπουργός. Ακούς, παιδί μου. Περίμενε, αυτό ισχύει. Ναι, αυτό ισχύει. Το... Ποια άλλη χώρα έχει τέτοιο ηλίθιο λαό να έχει τον Άδωνη υπουργό? Πες μου. Άντε. Αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, για το προηγούμενο κομμάτι, εγώ αυτό που με πικραίνει είναι που η λίστα Πέτσα δεν έχει κάνει διεθνή καριέρα. Γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Να σου πω κάτι. Να δεις που η λίστα, ο Πέτσας, ο ίδιος αυτοπροσώπος, θα πάει και θα ζητήσει τα λεφτά του πίσω από τον πώς τον λένε αυτόν, τον Ευαγγελάτο, γιατί δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Τόσα έφαγε. Και να βγάζει τον κόσμο, να βγάζει την κάμερα τυχαίως να λένε μαλακίες για τον πολυχρόνο μένου. Έλα τώρα, μα
μαλακίες μας, συνέλθουμε κάποια στιγμή. Πάρα πείτε πολύ ότι υπάρχουν έλλειψεις προσωπικού, πείτε ότι υπάρχουν έλλειψεις νοσοκομείων. Για να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Πείτε αν ο Γεωργιάδης νιώθει περηφάνεια που έχει απολύσει τους εργαζομένους. Πείτε ότι δεν θέλουμε τόσα περιπολικά για αστυνομίες, θέλουμε γιατρούς και δεν υπάρχουν. Πείτε αυτά, κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι. Φελίς Άνιο Κονιάσο. Αχα. Καλή χρονιά, Κόνιο μου. Γεια σου, Κόνιο. Λοιπόν, καλή χούντα να έχουμε και το 22 και σε Ελλάδα και σε Καταλωνία, με αναβάθμιση και θωράκιση των υποδομών καταστολής αντί για της υγείας, και στη Γαλλία ο Μακρόν που υπόσχεται τα ίδια, και να λήξουμε και επισήμως παγκοσμίως την πανδημία για τους εργαζόμενους. Εδώ νοσοκόμα στη Μαδρίτη με θετικό τεστ, επειδή δεν είχε συμπτώματα, δεν έλεγα για δουλειά γιατί είναι όλοι σε άδεια. Αλλά τους μπάτους έχουν έξω δεκαπλάσιους. Φίλε, τόσους μπάτους στη Βαρκελόνη έχω να δω από όταν είχε βγει ο Χρυσοχουντίδης στα πρώτη φορά, τότε στα Εξάρχεια με τα πογκρόμ. Είδες, η Ελλάδα δεν σε εγκαταλείπει. Όπου και να γυρίσεις, Ελλάδα θα κοιτάξεις. Στα σκατά μαζί μας την κουβαλάμε παντού. Και κάτι τελευταίο για το Δράκουλα των Εξαρχείων. Όλο αυτό είναι απόρρια από τις παθογένειες του φεμινισμού και τον κατακαιρματισμό αυτού του κινήματος ως προς το παρελθόν του. Και τι να μπορείς, ρωσπαστικοποίηση των κοινωνικών αγώνων από το φασιοφεμινισμό του Μητού. Τι λέρε, παιδάκι μου, σοβαρά τώρα. Ναι, κάτσε. Άμα ήταν πραγματικά μαχητικός ο φεμινισμός και όχι θέμα στις κότες από τα πρωινάδικα, τότε κάθε τζούμας δεν θα αποζητούσε διαφήμιση με την παπαριά που θα έλεγε, αλλά θα ήταν υπόλογος των συνέπειών του, γιατί θα ήξερε ότι ό,τι ξεστομίζει, οι συνέπειες δεν θα είναι ευχάριστες ούτε για αυτόν ούτε για τα μίντια που θα τον προβάλλουν. Και να σου πω και κάτι. Όχι. Και το τελευταίο, σιδερόγραφο. Ο Μαρκόνης που τον κόβει συνέχεια λέει αλήθεια στα X-Files. Ο Μόλντερ το είχε πει ότι ο κορονοϊός προέρχεται από τους εξωγήνους. Να το. Προσκυνάτε, λείψανα. Το μπαστούνι είναι ακόμα και του Αγίου. Που να ξέρουν το μπαστούνι του τον. Πέρασε να κούμπα πάνω του Άγιος Νικηφόρος. Κάστανα, παντόφλες, ράσα, κάστανα μισοφαγωμένα. Τι γίνεται? Όλα καλά, ο σκοταδισμός προχωρά. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Είχαμε καιρό να τα πούμε γιατί ήμουν λίγο κρυωμένη. Α, μου είχε το χτυκιό. Όχι, Παναγία μου και Χριστέ μου, έχω κάνει εμβόλια εγώ. Τι είπα να πει, κι άλλοι έχουν κάνει εμβόλια. Αυτό να μου πει. Καλή χρονιά και σένα και σε σένα και στο Θύμιο. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Έχει καταλάβει ότι βέβαια δεν αλλάζει κάτι, μόνο ένα νούμερο αλλάζει. Δηλαδή το 21 έγινε 22, αλλά όλα τα άλλα παραμένουν ίδια. Το νούμερο καμιά φορά δεν έχει να κάνει με χρονιά. Το νούμερο καμιά φορά μπορεί να έχει να κάνει με όνομα υπουργού ή πρωθυπουργού. Α, μπράβο. Οπότε, καλά, νούμερα αυτή. Όπου εκεί υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή, τα νούμερα τον τελευταίο καιρό είναι ίδια. Α, μπράβο. Αυτά που σκοτώνουν τον κόσμο. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σας. Γεια σας. Έχω να κάνω μια καταγγελία. Κουκουλίτσα, πείτε. Τώρα που δεν έχουμε και Μπογδάνο. Όχι, όχι τέτοια καταγγελία. Όχι, όχι. Είμαι Ολλανδίας. Είμαι άρρωστος με COVID. Περαστικά μου. Το λέω μόνος μου, γιατί ξέρω τι θα μου πεις. Δεν θα σου πω, ναι. Και πάω να κάνω PCR και δεν μου ζητάνε λεφτά. Τι? Τι γίνεται αυτό? Τι? Τι λέτε? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μα δεν συνταγογραφείτε σε καμία χώρα της Ευρώπης. Νόμιζα ότι πρέπει να πληρώνουμε περίπου 50-60. Εκεί πρέπει να δείξω ότι είσαι Έλληνας, ότι είσαι άπλας. Πες όχι, εγώ θα δώσω. Θα δώσω. Μα δεν κοστίζει, δεν πειράζει. Δώσε στο παιδί να πιει μια μπύρα, κάτι. Αυτή είναι η ωραία Ελλάδα που θέλουμε. Σωστό, σωστό. Οπότε ο Άδωνης όταν βγαίνει και λέει ότι έχουμε το φθηνότερο τεστ στην Ευρώπη, τι να πω. Έχουμε φτηνές τιμές και στα Rapid και στα PCR. Βάλτε ένα πίνακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερα από όλους. Τίποτα. Εσύ θα πεις, εγώ θα δώσω. Εγώ θα δώσω. Το τι παπαριά θα πει ο Άδωνης είναι άλλο θέμα. Μην το σχολιάζουμε κάθε τόσο. Σωστό γι' αυτό, σωστό γι' αυτό. Ο Άδωνης μόνο τέτοιες λέει. Το θέμα είναι σε αυτούς που παίρνουν τον Άδωνη σε σοβαρά. Και ακούν τον Άδωνη γενικώς. Και το Skype που τον προβάλλει συνεχώς, το αγαπημένο. Άσε αυτό, αυτό, αυτοί εκεί κάνουν δουλειά. Άστο. Δεν ζούμε σε κανονική χώρα. Μάλλον εγώ δεν ζω καν σε αυτή τη χώρα, αλλά θες πω. Συλληπιτήρια σας, πούμε. Τα φιλιά μου, σ' αγαπώ. Όσον αφορά το θέμα με τους καθηγητάδες της ΑΣΟΕ και τους υπόλοιπους αρίστους της σάπιας κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Η απόλυτη ξεφτύλα της ολιγαρχίας στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Χαίρετε. Χαίρετε, τόσο γρήγορα, μπράβο. Τι να κάνω. Όχι, καλά κάνεις. Αφού με πρίζεις, δεν με αφήνεις να μιλήσω. Εγώ σε πρίζω, με μίλα, πες τη μαλακία, σωρίστε. Σου είπα. Α, την είπες. Όχι, εντάξει, χάρηκα. Είμαι οικογενειάρχης νοικοκυρέως. Μαλάκας είσαι, εγώ θα σου πω τι είσαι. Γεια σου, μαλά. Καλά, εντάξει, έχω μαστουρώσει από το πρωί και απολαμβάνω το μαμίσι του Μητσοτάκη. Δαζόμαστε, ενωνόμαστε και προχωράμε. Θέλεις να σου βάλω το τραγούδι που ακούω μέσα στο ταξί? Βάλε. Yeah.
Τι πέδαρος είσαι, Μητσοτάκη, τι κόμενος είσαι, τι κουκλί. Πω, Παναγία μου. Α, φτιάχνεσαι με αυτά, μπράβο. Φτιάχνω, δεν τι να κάνω, απολαμβάνω το γαμίσι, δεν μπορώ να το αποστρέψω και το απολαμβάνω. Ναι. Όποτε πες κόψω, γεια. Λοιπόν, τι θέλω εγώ τώρα για την Παρασκευή. Θέλω σε γενική γραμμή. Θέλω να μου βάλεις ό,τι έχουν πει το 21 αυτοί του Πρωθυπουργού τα παρατερχάμενα τσιράκια του. Δηλαδή, εσύ, αν σου φαίνεται πολύ λογική αυτή η αφιέρωση. Δηλαδή, εγώ θα κάνω μια αφιέρωση για σένα. Ό,τι έχουν πει το 21 οι παρατερχάμενοι. 32 εκπομπές αφιερώσεις. Βάλε το 22, άντε, βάλε τις τελευταίες. Ζήτα πολύ συγκεκριμένο κάτι να στο βάλω. Αλλιώς δεν θα σου βάλω τίποτα. Να σου κάνω πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, βάλε μου, επειδή μου το Γεωργιάδη που έλεγε ότι. Τι έλεγε τελευταία. Γιατί, πώς το λένε, για τον ιό. Αχ, κόψα τώρα. Ναι, όταν είμαστε συγκεκριμένοι, κολλάμε. Στα γενικόλογα πρώτη. Ερώτηση. Κουκλάκι τσολιά βγάζετε στο site. Α, όχι, αλλά ωραία ιδέα. Okay, θα το αγόραζες. Εύκολα, πλάκα μου κάνεις. Έχω εδώ και τη γυναίκα και θέλει τον τσολιά να τον κρατάει στα πόδια της. Α, φουσκωτό τσολιά θες εσύ, με τρύπες και τσουτσούνια. Μικρό χνοδωτό, ξέρεις ρε παιδί. Α, μα και εσύ πόσα θα δίνεις γι' αυτό. Εσύ πόσα θα το πουλάγες. Δεν ξέρω εσύ πόσα θα δίνεις. Τον deal έτσι θα γίνει. Είμαι σε θέση ισχύω αυτή τη στιγμή. Κάντο με το μέτρο. Πόσο? Κάντο με το μέτρο. Βγάλε τιμή με το μέτρο. Εσύ θα πεις πόσο θα δίνεις. 10 ευρώ το μέτρο. 10 ευρώ το μέτρο. Ναι, σου κάνει. Λίγα είναι, δεν βγαίνει. Μαλάκια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Είναι λίγα τα μέτρα γι' αυτό. Α, ωραία, φίλε, ζημιά. Εντάξει τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε. Τώρα που ο συνάδελφός σου, συνάδελφος λέμε, ο Μπογδάνος δεν θα βγαίνει ούτε στο ραδιόφωνο ούτε στην τηλεόραση. Πού θα βγαίνει για να δίνει κόσμο? Δεν ξέρω. Ελπίζω σε κάποια εκπομπή στο YouTube να έχει ένα κανάλι δικό. Μην χαθούν τέτοιες φωνές. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Καλή χρονιά. Θα φανεί, εντάξει. Αν κρίνω από το Γενάρη που δεν τελειώνει, δεν ξέρω πώς θα είναι το υπόλοιπο. Τον έφαγε στον Μπογδάνο, ρε φίλε, να πούμε και εσύ και ο άλλος. Πώς τον φάγατε, ρε άτιμε. Πώς τον φάγατε. Καλά, δεν είχαμε και καμιά όρεξη τέτοια τώρα, συγγνώμη, ε. Δηλαδή προσέχουμε τη διατροφή μας. Έχουμε κόψει τις μαλακίες και την τρασίλα. Να σου πω, έμαθα τώρα τη μεταγραφή την καινούργια. Δεν έχει ενημερωθεί, φαίνεται. Ποια? Το αφεντικό σου την έκανε. Φέρνει Πλεύρη στη θέση του, ε. Α, εγώ νόμιζα Κυρανάκη. Πλεύρη. Ακόμα καλύτερα. Τον μπαμπά Πλεύρη, όχι το γιο. Α, ακόμα καλύτερα. Τον μπαμπά. Θα περάσει εκεί κουφέπτα τώρα με τον μπαμπά. Να σε ρωτήσω, μήπως εκεί κυκλοφορούσε εκεί μέσα, είδε με καμιά μπλούζα περίεργη, κυκλοφορούσε, σε είδε και την έκανε. Και έπαθε κεφαλικό, μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, είχα στείλει δύο μπλουζάκια, δεν ξέρω αν τα πειρατέ εσύ και ο Θήμιος. Τα σε ΣΕΠΕ. Μήπως τα φόρεσε και το είδε. Λες να είναι αυτά, ε, μπορεί. Να σου πω, αυτή ήταν ο σκοπός μου, αυτό ήταν, έτσι, να ξέρει. Άρα, άρα το πέτυχε. Άρα καλά πήγε. Άρα 33% εγώ, εσύ και ο Θήμιος, όλοι μαζί το βγάλαμε. Μια χαρά. Ελληνοφρένεια. Ίδια. Επιτέλους ρε φίλε, επιτέλους ρε Αποστολή. Να σου πω κάτι στα γρήγορα. Αρχικά πουλο ρουφιάνε, χαρούμενοι όλοι. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Δηλαδή μη χαιρόμαστε με το δράμα του άλλου. Ο άλλος είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Το δράμα που περνάμε. Όχι, εμείς δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε. Το κλαίμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Το παλικαράκι που βγήκε χτες και κάνει τις δηλώσεις, προχτές που κάνει τις δηλώσεις έξω στην Καλυθέα, που είπε για την Κούβα, που είπε για όλα αυτά. Έχουν γίνει πάρα πολλές απολύσεις τα τελευταία χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι ελιπέστατη και πηγαίνει σε ένα σωρό κάρο βλακίες. Το ξέρετε ότι στην Κούβα υπάρχουν 13 με 14 ημέρες που δεν έχει υπάρξει ούτε ένας νεκρός. Είναι φιλαράκι μου. Έχω το τηλέφωνό του. Άμα θες το δίνω, επειδή ασχολείται και με ταινίες και με τέτοια, και τον εγλεντάσανε, λέει, να του πει να παίξει καμιά τσόντα ή να του πει ότι τον παίρνει από το γραφείο του Σκρέκα ή οτιδήποτε. Ή ότι τον παίρνω σκέτο, ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω, ρε φίλε, εσύ ότι γουστάρεις και το παιδί. Να θέλει, ε. Ναι. Να θέλει. Όχι, χωρίς. Ό,τι θες. Αν θες το δίνω και τον εγκλεντάς. Εμείς. Όχι, άστο, δεν θέλω. Ανθρώπου... Δεν θες. Άστο, να βγαίνει στον Ευαγγελάτο μόνο. Ωραίος είναι. Καλά. Να το χαιρόμαστε. Έγινε. Έλα, γεια. Έγινε. Άντε, καλή χαρά. Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε τόλοι. Τι κακό είναι, Αποστόλης. Παναγιά, χτυπάνε οι καμπάνες στο χωριό. Εδώ ο κόσμος χάθηκε. Τι έγινε? Τι θα κάνουμε χωρίς το φίλο, το Μπογδάνο. Α, αυτό το δράμα. Υπάρχει άλλο. Άστο αυτό τώρα, εντάξει. Θρυνούμε. Δεν θέλω να κοϊδέψω, θρυνούμε. Το άκουσα. Στο... Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα που λέμε, αυτή είναι η φάση. Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα. Είναι γεγονός. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Άστο. Κουράγιο.
Δεν μπορώ να σταματήσω αυτή τη γυναίκα μου. Γελάει με τα χάλια μας. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Όχι, δεν μπορώ να τη σταματήσω. Αμέσως στην Ελλάδα θα την είχες φάει λάχανο. Είναι της μόδας εδώ η γυναικοκτονία. Ναι, ναι, όχι, όχι, μακριά από μένα. Όχι ότι έξω δεν γίνονται. Απλά λέω φέτος εμείς το έχουμε κάνει. Ναι. Πρωταθλητές και σε αυτό είμαστε πρώτοι που λέει το σπαστικό το φασιστάκι. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτη δεν γίνεται. Το φασιστάκι έχω να πω ότι εδώ στη Δανία μέσω της φορολογίας είναι ελεύθερα τα PCR. Να του πεις του μαλάκα που είναι και πιο φθηνός. Έχουμε φθηνές τιμές και στα Rapid και στα PCR. Βάλτε ένα πίνακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερα από όλους. Είναι φθηνός μαλάκα. Στη Δανία μπορεί να είναι μια εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας όπως είπε. Μα δεν συνταγογραφείται σε καμία χώρα της Ευρώπης. Για την Αυστρία έχω ακούσει ότι. Μπορεί ενδεχομένως, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Δεν ήξερε και ο δημοσιογράφος, τώρα που να ξέρει κι αυτός. Πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ, όχι δημόσιες σχέσεις. Αλλά πού να, δεν ήξερε, δεν έτυχε. Τα ντολμαδάκια του τα είπε, δεν τα είπε. Τα μάθαμε πια. Ντολμαδάκια. Ποιο όπω τα λέει. Γεια σου, μανάρι. Λοιπόν, πήρα να σου πω, επειδή έχει μια πορεία ο Θήμιος, πήρα να σου πω τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν πάρει Νόμπελ και μιλούν για την αναποτελεσματικότητα των εμβολίων. Θα ακούσεις? Όπα, λέγε τα Νόμπελ. Πετράκος. Λοιπόν, Τζένιφερ Ντάουτνα πήρε το Νόμπελ το 2020. Νόμιζα Τζένι Μπότσι θα έλεγες, μωρή. Τζένιφερ Άνιστον, κάτι τέτοιο νόμιζα. Τέλος πάντων. Όχι, άκουσε τι νόμιζα, γιατί είναι σημαντική. Είναι η Τζένιφερ Ντάουτνα, λοιπόν, που έχει πει, βραβεύτηκε για την εξέλιξη του CRISPR. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί τόσο τα Ζένικα και Johnson & Johnson. Δεν μπορεί, λέει, να χρησιμοποιηθεί αυτό σε γενικό πληθυσμό για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχει κατέβει συνταγμά? Όχι. Α. Γιατί πα να το υποτιμήσει αφού σου λέω ονόματα? Και τι πάει να πει επειδή λες ονόματα? Επειδή λες ονόματα, πάει να πει ότι τα ονόματα είναι σοβαρά ή ότι δεν λένε μαλακίες κάποια ονόματα? Δηλαδή, δεν φαντάζομαι που είναι νομπελίστα, αλήθεια τη λέξη. Τι πάει να πει, παιδί μου, ποιο είναι νομπελίστα, δεν είναι μαλακά? Νόμπελ έχει πάρει και ο πρώην υποψήφιο πρόεδρο Αμερική, ο Αλ Γκορ. Εγώ πάντω. Πάει να πει ότι δεν. Δηλαδή, όποιο νομπελίστα δεν είναι μαλακά. Καλή χρονιά, Αποστόλη μου. Δεν ξέρω, έχω ακούσει. Με υγεία και χαρά και όλα αυτά και χαρά στα σκέλια σου και τα. Έλα, άστα σάλια τώρα, άστα τα σκέλια μου ήσυχα. Τι θες? Σε γλυκοπιάνω γιατί θα σου κάνω κριτική σήμερα. Να σου πω, γλυκοπιάσε με λίγο. Έλα, πες μου καλά. Λοιπόν, πρώτα, αυτοκριτική δική μου. Γιατί πρώτο τηλεφώνημα πέρυσι σου είχα κάνει μια πρόβλεψη και είχα πει ότι προβλέπω ότι το 2021 θα έχουμε την κυβέρνηση Τσίπρα με Μητσοτάκη. Αλλά δεν περίμενα ότι αυτοί δεν θα συγκυβερνούν, αλλά θα συγκυβερνούν και θα έχουν ψηφίσει το 80%. Των νομοσχεδίων παρέα. Ναι, αλλά επισήμως δεν είναι. Επισήμως είναι αντίθετη πολιτική. Ναι, ναι, δεν το είχα δει το σχέδιο αυτό να έρθει. Δεν το είχε δει. Δεν το είχα δει. Χαϊβάνι ήταν και τότε. Ναι, μαλακία, έκανα μαλακία. Δεν πειράζει, όλοι κάνουν. Κάνω την αυτοκριτική μου και θα βελτιωθώ. Ναι, τέλος. Αφού έκανε αυτοκριτική, τέλος. Να. Κριτική σε σένα, λοιπόν, τώρα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Θα την κάνω, ναι, δεν μπορώ. Έπεσε και εσύ στη λούμπα και έφτιαξε τη χάκι για να φωνάξει δυνατά. Δικό σα συνάδελφη. Ναι, δικό σα συνάδελφη. Απλά αυτό προέρχεται κυρίω από κάποιου οι οποίοι έχουν ψηφίσει το 80% των νομοσχεδίων μαζί με τον Μητσοτάκη και το μόνο που κάνουν και λένε είναι το δικό σας συνάδελφο. Μισό λεπτάκι. Ο Χρήστος ο Δάντης, ο συνάδελφος, το ξεκίνησε. Ξέρουμε την πολιτική προέλευση του Χρήστου, του Δάντη. Όχι. Α. Θα σε καταπιώ σαν ένα εσπρέσο αν δεν τα καθίσεις όμορφα. Ώρα είναι να μου πεις και για την Κετούλα τη Γαρμπή. Από τους πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι δηλαδή, λίγο, ρε παιδί μου. Χρειάζεσαι σοβαρό λόγο για να πεις αυτό το hashtag. Όχι, αλλά εντάξει, γενικά εμένα μου αρέσει καλύτερα το καπιταλισμό γαμιέζε και όχι το άλλο, ρε παιδί μου, εντάξει. Το ίδιο είναι, στο πρόσωπό του είναι όλα. Α, ωραία, εντάξει, τότε συμφωνούμε. Ρε, σε τι ψέματα λέτε για τον Άδωνη? Ό,τι μπορούμε. Πού να τον φτάσεις όμως? Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά? Έτσι κι αλλιώς τα ψεύδουν όλα. Ναι. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά? Έτσι κι αλλιώς τα ψεύδουν όλα. Όλα. Να σου πω, είχα πάει σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ που διαφημίζει ο Άδωνης που το αγοράζουν κάτι φαντ ή σε κάποιο άλλο? Πετυχαίνω τον Άδωνη εκεί πέρα. Έβγαλε σέλφι. Την τελευταία φορά πήγα σούπερ μάρκετ, το προηγούμενο Σάββατο, πρέπει να βγάλαμε 7 σέλφι. Τι σέλφι γνώμη, δε. Δεν μην είσαι τίποτα μαλάκας μίζερος τώρα. Εκεί που είσαι στις μουστάρδες, τσαπ, βγάζεις και μια με τον Άδωνη από πίσω. Και αυτό κανονικά δεν ήθελα να σου το πω, αλλά επειδή επιμένεις, θα σου το πω. Και λέω, κάθε να είμαι να δω και τον παίρνω φίλε από πίσω, Όπα! Πίσω, από πίσω. Άουτινγκ. Φίλε από πίσω. Ναι. Λέω να δω τι ψωνίζει. Και σου άρεσε, ήτανε πρώτη φορά? Εντάξει,
στην αρχή είναι λίγο, ξέρεις, περίεργα, αλλά εντάξει, το συνηθίζεις. Μην μείνουμε στην αρχή όμως, δεν έχει νόημα. Και για πες. Άκου να δεις, και ψώνισα τα πάντα. Ψώνισα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ, και τώρα ζε σου ήμπολ σου διεκλώστε νέο τραντάμ. Και δώσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ, και τώρα ζε σου ήμπολ σου διεκλώστε νέο τραντάμ. Και δώσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ, και τώρα ζε σου ήμπολ σου διεκλώστε νέο τραντάμ. Πήρα ένα μήλο, πήρα ένα πορτοκάλι. Πώς έχει, πώς έχει το μήλο σήμερα, ε? Πού είναι το μήλο σήμερα? Πήρα δύο. Πόσο έχει η μπανάνα, το ροδάκινο και η πατάτα σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Τώρα πάω και στην ατζούγια. Τώρα πάω τώρα και στην ατζούγια. Ναι, πήρα σου λέω και δύο αγκούρια. Αγκούρια. Ναι. Και μυτιλίνεις. Ρε, καλά, μιλάμε για καλά. Α, καλά αγκούρια, όχι τίποτα αυτά τα μικρά τα Κρήτης. Όχι, μεγάλα. Μπανάνες είναι, αλλά σε μπερδεύω. Το ένα το έφαγα, το άλλο το βάλα στην κατάψυξη για τις εκλογές. Το αγκούρι στην κατάψυξη έχει νερά, παιδί μου, δεν θα ξεπαγώνει μετά. Για τις εκλογές, για να γλιστράει κιόλας. Το αγκούρι που συντήρησα τώρα δεν ξεπαγώνει, δικό σας. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Ναι. Μητσοτάκι. Ξέρεις εσύ. Ναι, να σου πω και... Ήθελα λίγο να μπλέξω τα συνθήματα, σε κάνω και ένα plot twist. Να δουλεύει το μυαλό, όχι εκεί που μας κατευθύνουν τα ξένα μέσα και τα εγχώρια, τσιράκια. Άλλασα τίποτε παραπάνω. Ποιο ήταν το θέμα εξ αρχής, τι συζητάγαμε? Λέγα στην κοπέλα εκεί πέρα, βάλε μου 2 ευρώ φασόλια, μου βάζε 2 ευρώ, δεν μου ζητάγε παραπάνω. Φάε τα φασόλια, πάρε φόρα και έλα. Το είπε στον Άδωνη, με τον Άδωνη τι έγινε? Ο Άδωνης ψώνιζε, ρε παιδί μου, δεν τον ενόχλησα εγώ. Α, παράλληλη ιστορία. Απλά ο Άδωνης ήταν σε έναν άλλο διάδρομο, δεν ασχολήθηκες περαιτέρω. Πήρες τα γκούρια και τα φασόλια σου εσύ. Και βασικά δηλαδή δεν πλήρωσα τίποτε παραπάνω, έκανα και οικονομία. Ορίστε, έφυγες με σακούλες από το σούπερ μάρκετ ή μάδια χέρια? Σου λέω, έκανα και οικονομία, γιατί τώρα όταν πάει ο κόσμος και όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν τα βάζουμε σε τσάντες, κάνουμε οικονομία στις τσάντες, τα βάζουμε στις τσέπες μας τα ψώνια. Τα αγόρασες, τα άκλεψες. Αυτή η οικονομία. Με έχει μπερδέψει που κάνεις. Ναι, γιατί και ο Άδωνης κάνει οικονομία, φεύγει τίγκα τα καρότσια, αλλά δεν κοστίζει και τίποτα στην τσέπη του όλο αυτό. Εμείς τα πληρώνουμε. Ναι. Το μόνο που ακρίβηνε ήταν τα προφυλακτικά και το χαρτί υγείας. Αλλά με τη Νέα Δημοκρατία ούτε γαμάμε ούτε τρώμε. Α, το χαρτί υγείας. Πάντως ο Άδωνης έχει δίκιο. Σε πιο πολλά. Δεν έχει ακριβήνει τίποτα. Άμα δεν αγοράσεις είναι όλα φθηνά. Ναι, σου λέω εγώ ό,τι πήρα, τους έλεγα 2 ευρώ φακές, ξέρω εγώ, 2 ευρώ δεν μου ζητάγανε κοπέλες παραπάνω. Κατάλαβες όλα, δηλαδή ό,τι έπαιρνα ήταν όπως τα αγόραζα πριν ένα χρόνο. Και βενζίνα δηλαδή που βάλα στο σούπερ, Πού την έβαλες τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ψάχνω. Στα διελιστήρια. 20 ευρώ, γιατί εγώ πάντα 20 ευρώ βάζω. Ναι. 20 ευρώ μου βάλε, φίλε. Με είδες, να. Κατάλαβες. Τώρα αυτά τα ψάχνω. Ωραία, τακτοποιημένα, άριστα και αδονίστικα. Τέλειο. Άντε, για τώρα. Αυτή είναι η ωραία Ελλάδα που θέλουμε. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, πρώτο που μου είπες την προηγούμενη φορά, αν τα ξέρω όλα, τι να κάνω, ρε Αποστόλη, αφού για όλα δικαιώνομαι, όταν τα έλεγα εγώ για την Ουκρανία, όταν τα έλεγα εγώ για τη Γεωργία, όταν έλεγα εγώ για τους ΚΑΠΕ, τη Ράγιο Βαγεκάνο, τους υπεραστικούς και τον Καντονά, δεν τους ήξερε κανείς. Τώρα όλοι μου μοσράρανε τις δηλώσεις του Καντονά. Τον είδες, φανταστικός ο Ερίκος πάλι, τώρα ξέχασα τι να σου πω, ρε. Λοιπόν, καλά, θα σε πάρω σε λίγο γιατί το ξέχασα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μίλα, ρε καθήκη. Δεν μιλάς, μωρικότα, ε! Τι ενδιαφέρον θα είχε τώρα ο Πογιόπουλος συνέντευξη με τον Κουτσούπα ή ο Παξεβάνης συνέντευξη με τον Τσίπρα. Καμία. Λοιπόν, δεν θα ακούς τη γνώμη του ταξιτζή για τον Αντένα και τον κύριο Μητσοτάκη? Πολύ. Όμοιος ο νόμιος και η κοπριά στα λάχανα. Ο Αντένα και η Νέα Δημοκρατία μαζί χρωστάνε 500 εκατομμύρια. Αυτή είναι η ματιά του ταξιτζή, την οποία δεν τη βλέπει κανένας. Εντάξει τώρα, είναι και η πανεπιστημιακή γνώση, η άποψη των ακαδημαϊκών, το καταλαβαίνω. Όταν πέθανε ο προηγούμενος πρόεδρος. Όταν έκλασε ο Νίτσε, να δεις τι έγινε. Όχι τόσο. Λοιπόν, όταν πέθανε ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Χατζηνικολάου, μόνο που δεν είπα, μας είπε ότι είναι και εθνικός ήρωας. Να σου πω κάτι. Θες να σου πω τη γνώμη μου για το Πέδον Πεντέλης? Ναι, τι. Λοιπόν, το Πέδον Πεντέλης θέλει να το κάνει βουλευτικό κέντρο, να το κλείσουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Διότι στο Μαρούσι, άμα θες λέω και τα ονόματα, είναι 3 ιδιωτικά μεγάλα νοσοκομεία Πέδων. 3 ιδιωτικά μεγάλα νοσοκομεία Πέδων. Πώς θες να τα πω, δεν τα ξέρεις? Όχι, τα ξέρω. Έλα ρε, το θυμήθηκα. Λέμε Μητσοτάκη γαμί.
γαμιέσαι και γαμιέσαι Μητσοτάκη, σωστά. Και δεν συμφωνώ, είναι και λάθος. Λοιπόν, εγώ αυτό που πρέπει να καταλάβω είναι κάτι. Αν δεν πάμε να ψηφίσουμε, πώς θα αποφύγουμε το Μητσοτάκη? Δηλαδή, μου τη πάει όταν παιδιά αναρχικοί γράφουν τι ψηφίσατε, ρε μαλάκες. Εμείς δεν το ψηφίσαμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Σιριζέοι το γράφουν, όχι αναρχικοί. Μπράβο, είσαι πολύ ωραίος. Έλα, να πω, όλοι αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δηλαδή, αν τυχόν κάνουμε αποχή, γιατί εννοείται ότι δεν θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εννοείται ότι το Μητσοτάκη τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάνει πλησιριασμού πρώτη κατοικία, κόψιμο μισών και συντάξεων. Θα είχαμε ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, θα βασίλευε. Να, αριστερά θα είχαμε. Ναι. Όρσε. Για μένα, ναι, αριστερά θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν τα έκανε αυτά. Επειδή δεν τα έκανε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ σωστά μα έλεγε το κουκουέ. Και εγώ μαλάκα δεν τα πίστευα και ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον έχω το μυαλό, το κατάλαβα και έφυγα. Λοιπόν, το θέμα είναι και από τη στιγμή που ο Ρουβίκονα, που κακώ έχω συζητήσει με τα παιδιά, δεν κατεβαίνει ακόμα, γιατί ο Ρουβίκονα έχει πολύ σωστέ θέσει, να πάμε να ψηφίσουμε κάτι το οποίο θα είναι αντίθετο σε αυτό. Α, ψηφίστε κουκουέ, ψηφίστε κάτι. Βαρουφάκι να πούμε. Ποιον? Βελόπουλο. Αυτοί έχουν αντίθετες απόψεις. Έλα ρε, είπαμε αριστερά αντιφασιστικά. Και ούτε την Ανταρσία, ούτε κόμματα έτσι τα οποία έχουν βρωμιές και διασυνδέσεις με το σύστημα. Ακόμα και το Βαρουφάκι, που δεν τον πάω σαν Βαρουφάκι ιδιαίτερα, επειδή έχει τον κλέωνα τον γείτονά σου και άλλους πέντε, αν κάποιος δεν μπορεί να ψηφίσει κουκουέ, ας ψηφίσει το Βαρουφάκι προκειμένου να πετάξει την ψήφο. Είναι αυτό που λέγαμε τρεις στον κλέωνα. Στον κλέωνα φίλε τίποτα. Τον κλέωνα είναι θεός, τον ξέρω από τα γυρίσματα πόσο καλό παιδί είναι και έχει και αψωγή. Τέλος. Πάντα. Άμα το ξέρεις από τα γυρίσματα, τέλος. Άρα καλός πολιτικός. Λοιπόν, εντάξει, όσες έχει. Λοιπόν, και να σου πω και το τελευταίο, μια και μίλησα λίγο για Ρουβίκονα και να μιλήσουμε και για λίγο Μητού και όλα αυτά. Όταν οι άντρες, οι μπρουτάλοι ματσό του Ρουβίκονα πηγαίνανε και κάνανε επιθέσεις σε σπίτια βιαστών και αυτά, κάποιες γυναίκες της φιλελεύθερης φασιστικής δεξιάς τους κατηγορούσαν και λέγανε με ποιο δικαίωμα, τι είναι ο Ρουβίκονας, είναι δικαιοσύνη ο Ρουβίκονας. Λοιπόν, αυτό για όλες τις μαλακισμένες γυναίκες, οι οποίες δεν βλέπουν ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο και κρίνουν με ρατσιστικά κριτήρια άντρας ίσον βιαστής, γυναίκα ίσον αλληλεγγύη. Όλα. Βέβαια, το σκέφτηκα πολύ να σου πω. Θέλω να τα ξέρω όλα. Όλα. Θέλω να τα ξέρω όλα. Όλα. Όχι, επειδή είμαι κουτσομπόλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό. Κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα. Ισπανικό είναι το τραγούδι τελικά, το κατάλαβα. Εγώ νομίζω θα με έβριζε πάλι επειδή σου μιλάω ισπανικά. Ήχο δε πούτα. Αλλά και το χαίρετε τη Εσπέρα έχει παλιώσει λίγο. Δεν ξέρω τώρα, διχάστηκα. Όχι, πάμε στα γαμιλίκια κατευθείαν. Δεν τρέπεσαι. Με ντροπή το λέω. Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν με μοιάζει αυτή η φρατζόλα. Το δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήρια τους. Πού είσαι ρε πουστη? Αποστόλης. Αποστόλη. Και τα ομοφοβικά σχόλια να λείπουνε. Άκουσε το γλανάκι. Όπα μαλάκα, μαζέψου λίγο. Σ' αγαπάω. Δεν με νοιάζει. Σ' έχω αγοράσει από τη Σύρο, κουκλάκι. Αν με έχεις αγοράσει από τη Σύρο, τέλος. Ναι. Είμαι δικό σου για πάντα, είμαι το κουκλάκι. Το κουκλί, το κουκλάκι, δεν μου δίνει πια φυλάκι. Το κουκλί, το κουκλάκι, δεν μ' αγάπησε λιγάκι. Είσαι κουκλάκι, μπρελόκ. Ζωγραφιστό. Το κουκλί, το κουκλάκι. Ζωγραφιστό. Δεν μου δίνει πια φυλάκι. Σ' αγαπάμε, σ' ακούω από το σταθμό του Πειραιά. Από τότε. Στον Πειραιά είμαστε και τώρα. Καλά, άλλο Πειραιά, εκείνο άλλο αυτό. Εκείνο ήταν εφάλιρο, γι' αυτό ήταν άλλο. Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, άντε να μην σου ζάλιζω το. Μου το ζάλισες, λοιπόν, δεν πειράζει. Σ' αγαπάω. Άντε, γεια. Έλα, πολύ κουνούμαλη. Έλα. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Τι ερωτική φωνή έχεις, ρε φουσί. Ήταν πάντα ερωτική η φωνή μου. Προκαλώ διάφορα. Σα γενεύω. Φτιάχνουμε με τρεις φωνές. Πρώτη είναι η δικιά σου. Δεύτερη είναι του Άδωνη. Και τρίτη είναι του Μητροπολίτη. Όταν αφηγεί το Μητροπολίτη Κύπρου. Κορονοϊούς. Ακούτε? Α, ναι. Δηλαδή, εσύ φτιάχνεσαι με ένα συμπίλημα φωνών του Άδωνη, του Μόρφου και δικό μου. Ναι, ακριβώς. Σας φαντάζομαι να σας παίρνουν παρτούζα και τους τρεις. Πα. Και εγώ τώρα το έκανα και εγώ εικόνα. Καταπληκτικό. Ελά, να σου πω. Ρέση, τι να πούμε πια, γιατί μιλάμε για ζώα. Ζώα, ημιμαθή, αμόρφωτα και χαζά. Οι Έλληνες. Αυτό έχουν καταντήσει.
έτσι. Και όσο για τους ελληναράδες που μαζαλίζουν τα αρχίδια με την ιστορία και είμαστε και αυτά, στα νιάτα μου το βάραγα στο τραπέζι και τον έσπαγα. Τώρα δεν κάνει κουκού. Κατάλαβες, φιλαράκι. Υπάρχουν ειδικά χάπια. Τελοπών, ντε και σε μαζί. Εντάξει, τώρα άμα δεν είναι φυσικό, δεν είναι natural το πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν κάτι χάπια, αλλά δεν υπάρχουν και σχετικές εκπομπές. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, να είπε παράδειγμα. Βάλε λίγο Άδωνη, άμα το δει και στην τηλεόραση, ούτε χάπι του τίποτα. Πρόσεχε, αυτή είναι εξαίρεση. Με αυτού φτιάχνομαι. Όταν ακούω, βλέπω Άδωνη και Μόρφου ακούω, εκεί φτιάχνομαι. Γίνεται σκληρό. Πάω καρύδια ακόμα με αυτού. Α, ορίστε. Τι παραπονιέσαι. Ο καθένα έχει τα βίτσια του. Με τα χρόνια αυτό δεν δεχόμαστε. Ότι με τα χρόνια αλλάζουμε. Έτσι είναι. Αποστόλη μου, ωραία τα λες εσύ. Το θέμα είναι ποιο σε καταλαβαίνει, αδερφέ μου. Αυτό είναι το θέμα. Γεια σου, Απόστολε! Γεια! Τι κάνεις, καλή χρονιά, φίλε μου! Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, είμαι συγκρατημένος. Αισιόδοξα συγκρατημένος. Ας έχουμε καλή χρονιά, μην το γαμπάς τώρα. Όχι, όπως θα έλεγε και ο Κυριάκος. Για πες. Εύχομαι καλή χρονιά σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, με υγεία και δύναμη, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ζήτω, βίβα, βίβα Κυριάκος. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Καταρχάς, μας κατασυγκίνησες με τη σύζυγο, όχι εσύ, ο Θήμιος, για την ευχή που μας δώσατε για το μωρό μας. Ήταν πολύ γλυκούλικο εκ μέρους σας. Ναι. Και δεύτερον, άκου τι συνέβη στη φίλη μου την Ηλέκτρα, φίλε. Να δεις πόσο μπουρδέλο είναι όλα. Φεύγει, πάει η Αυστρία παραμονή πρωτοχρονιάς. Παρένθεση, χάλια η Αυστρία. Have you been to Austria? Have you been to Austria? Όχι, αλλά η Ηλέκτρα. Ah, you have not been to Austria και μιλάς. You have not been. You have not been. To Austria? I have. Να, αφού μου το πει η κολλητή μου. Ναι, στο διάλο. Να πας. Λοιπόν, γυρνάει από Αυστρία. Ναι. Και ούτε στην Αυστρία, ούτε στην Ελλάδα. Ούτε στην Αυστρία. Ούτε. Α, ούτε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ζητήσανε rapid PCR. Στην Αυστρία ούτε ταυτότητα για να ταξιδέψουν, έτσι περάσουν. Να τα, κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Τώρα θα μας πιστέψουν όμως. Έτσι. Έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω για να δεις ότι είναι μπουρδέλα η κατάσταση. Καλά που μου το είπες, τώρα το έμαθα. Τώρα ησύχασε. Τώρα το έμαθα. Ωραία. Λοιπόν, σε φιλούμε, είναι και ο Σίμος εδώ μαζί μου. Ο επισήμος ή ο σκέτος. Το θυμούσε να κουφαλίσει. Όχι, μαλάκα, θα μου την παίξει εμένα, παπάρα. Μήπως είναι εκείνος που σε γαμούσε εσένα επισήμως. Είμαι με το Θόδωρα πάντως. Έχεις και τους χαιρετισμούς από το Θόδωρα. Να είναι καλά. Θόδωρα. Γεια σας, γεια σας. Ο Θόδωρας είναι νέος συνάδελφος και σου μιλάει στον πληθυντικό ακόμα. Ο Θόδωρας είναι αυτός που σε γαμούσε γενναιόδωρα. Εντάξει, με δίκα σε φυλάκια. Άντε, γεια. Γεια σου, Αποστολάκο μου. Γεια σου. Τι κάνεις. Καλά. Τον σε πήρε... Α, είσαι που λέγεις Αποστολάκο. Αποστολάκο. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Καλή χρονιά. Ναι. Να σου πω τώρα, εσύ τι κάνεις γενικώς, θα πας στη διαφήμιση όπως είπαμε. Θα πάω στη διαφήμιση τελικά, με έπεισες. Είναι τη φουστανέλα, βρε. Είχες δίκιο, πάω για τα μεγάλα λεφτά. Θα πάω για τα μεγάλα λεφτά και να τα χρησιμοποιήσεις κατάλληλα. Θέλω να κάνω ένα πάρτι εγώ για ανηλίκους, για νήπια, ξέρεις τίποτα για να το επαντρώσουμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, γίνε στέλεχος σε μεγάλη πολυεθνική, γόνος κανενός ματσωμένου και δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και θα πρέπει να είναι νήπια αυτά, για νήπια μιλάμε να πάμε νήπια, στο. Νήπια, να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, όπως το λάβω, καλή χρονιά, γι' αυτό σε πήρα, ε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει η χώρα, πρέπει να έχει 3.500 μονάδες συντατικής θεραπείας. Καλά θα πάει αυτό. Πολύ καλά πάει ήδη. Καλή τύχη. Δεύτερο τελευταίο ασπασμών. Με τα 300 εκατομμύρια που χαρίσανε στο Βενιζέλος, χαρίσανε στους, στη Φραπόρτ. Τώρα το ίδιο είστε εσείς με το Βενιζέλος και την Φραπόρτ και την Αιτζία. Πλέμπα. 43 λεπτά την ημέρα και πολλά σου είναι, Άισιχτήρ. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πού θα βάλεις τον εαυτό σου δίπλα, τσόκαρο. Εμείς δεν είμαστε τσόκαρα. Τι είσαι, πλέμπα είσαι, πλεμπάκια. Ξυπόλυτη, τίποτα. Το φίδι τα πόδια του ξυπόλυτου θα τσιμπήσει, τι εννοείς. Αλλά άμα. Έτσι πάει, αλλά... είναι νόμος. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένος ο καινούριος έτος. Ευτυχισμένος ο καινούριος έτος. Καλά πλέον αυτή η γιορτή, εντάξει, πιο πολύ καπιταλιστική είναι παρά θρησκευτική. Όπα, για πες, σε λίγο θα μου πεις και για τον Άγιο Βαλεντίνο, δεν θέλω. Να τη σώσουμε πρέπει αυτή τη γιορτή, Αποστολή, τις αγορές μας, τα μαγαζιά μας. Πρέπει να κατηθούμε λίγο ακόμα. Οφείλουμε, συγγνώμη. Ναι. Θυμάσαι, πήρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έπρεπε να σε θυμάμαι. Αυτός που έλεγε για τα μπλουζάκι που δεν το βρίσκε, τελικά το βρήκα. Άντε, μόνο μαλά.
Καλή σα εσάς, Ιχτήρ. Το παρήγγειλα. Έπρεπε να αλλάξει ο χρόνος, δεν σε πήγαινε καλά ο προηγούμενος. Ναι, για Γερμανία το στέλνετε λίγο ακριβά, αλλά τέλος πάντων, χαλάλη σας. Πόσο πήγε? 15 τα έξοδα αποστολής, ρε. Και το μπλουζάκι πόσο έκανε? 15. Ωραία. Πήρες μπλουζάκι από τη χώρα, από την Ελλάδα. Αν σου στείλω σπανακόπιτα, δηλαδή από τη μάνα σου, πόσο θα πάει? Ναι, ναι, καλά, δεν το συζητώ. Ωραία, άι στο διάλογο μιλάς κιόλας. Είσαι στη Γερμανία και κάνουμε εξαγωγή προϊόντων. Οι εξαγωγές κοστίζουν. Και ακούω χθες το θύμιο ότι βγάλανε τώρα τα φούτερ, ναι, τώρα ήρθανε. Οκ, θα τα ξαναδώ, κάτσε να μαζέψω πάλι λίγα λεφτά, ξέρεις πως είναι και εδώ επιβιώνουμε, μην νομίζεις. Έλα μου αρέσει, γιατί ανάγκη έχετε εκεί στη Γερμανία, μωρέ! Πήγαινε πουλά ένα κομμάτι το τείχος, πάρει κάτι, βγάλει ένα τούβλο. Αποστόλη, δύο δουλειές κάνουμε, άσε. Εδώ τουλάχιστον έχει δουλειά να μου πεις. Ναι, εδώ δύο δουλειές ούτε στα όνειρα του καθενός δεν παίζει. Και στην Ελλάδα βέβαια η ενεργία λέει έχει πέσει πολύ, έτσι ακούγεται. Ναι, ναι, πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ναι. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η μείωση της ανεργίας, δηλαδή θυμάμαι και εγώ μεταξύ μας, το φοβόμουν. Έλεγα όταν θα σταματήσουν τα μέτρα, μήπως έχουμε μια έκρηξη ανεργίας. Ανταυτού έχουμε μείωση ανεργίας. Ναι. Έχει πέσει η ανεργία στους εφοπλιστές κατά μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε πάντως για τα εμβόλια, και για το ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Okay. Εγώ είμαι τρίτη φορά εμβολιασμένος. Πήγα το Σάββατο, έκανα το τρίτο εμβόλιο, την τρίτη δόση στη Γερμανία. Και μου λένε ότι κάνουμε μόνο Moderna γιατί λήγουν, λέει, τα εμβόλια. Και κάνουμε εδώ πέρα στην περιοχή, τέλος πάντων. Δεν λες που το πάνε. Άμα σου δίνανε λιγμένα, θα λες μου ήρθε δώσανε λιγμένο. Έχω ακούσει ότι τα εμβόλια που λήγουν θα τα πετάνε στις διαδηλώσεις του χρόνου. Α, έτσι λένε. Ναι, 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 μαζί με τις κροτουλάμψεις. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είχε αναφέρει ο Θήμιος πριν καμιά τρεις εβδομάδες, τέσσερις, δεν ξέρω, όταν ψιλοάρχισε αυτή η μετάλλαξη με την Όμικρον και έλεγε ότι το πρόβλημα κυρίως είναι σε χώρες που δεν έχουν εμβολιαστεί πολύ, όπως είναι η Αφρική. Σήμερα μπήκα στο Google, ας πούμε, και κοιτούσα για την Μποτσουάνα κάτι ποσοστά, ας πούμε, πλήρως εμβολιασμένη, 32%. Η Νάμπια, η τέτοια, κάποιες άλλες χώρες παραδίπλα 7% και 12%. Η Νότια Αφρική 12%. Αυτά όλα τα εμβόλια, ας πούμε, κάποια δωρεάν δεν μπορεί να γίνει. Τι δωρεάν, από ποιους, από τους φιλάνθρωπους? Έλα, δεν αυτά μου πεις. Υποτίθεται θέλουν να μας σώσουν. Αυτό είναι. Έλα, κάποιοι που θέλουν να μας σώσουν. Δεν γίνεται να θες να σώσεις το σύνολο του πληθυσμού του πλανήτη ευνοώντας μόνο τις δυτικές χώρες. Ναι, η Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι το σύστημα, λυπάμαι πολύ. Ναι, τι να κάνουμε και τώρα πρέπει να σώσουμε τη δεν γίνεται να σωθούμε όλοι, το καταλαβαίνω. Ναι, σωστά. Δίκαιο το σύστημα. Πρέπει και κάποιοι να πεθάνουν, τι να γίνει. Ναι, ναι, κατά τα άλλα θα μας σκοτώσουν οι κομμουνιστές. Η ρίζα του προβλήματος, το ξέρει ο Θήμιος, εκτός από τη φιλαργυρία και το καλάμι που έχουν καβαλήσει ορισμένοι, είναι οι τραπεζίτες. Οι δύο παγκόσμιοι τραπεζίτες. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όλοι οι άλλοι είναι παρατρεχάμενοι. Άλλοι είναι ψηλά παρατρεχάμενοι, άλλοι είναι πιο χαμηλά παρατρεχάμενοι. Άλλοι είναι πιο καλά αμοιβόμενοι, άλλοι είναι λιγότερο αμοιβόμενοι. Αλλά η ρίζα είναι εκεί. Η ματιά του Ταρίφα, Αντώνη Σαμαρά. Στα αρχίδια μα και εμά. Ταιριάζει. Στα αρχίδια μα και εμά, Κωστή Παλαμά. Αντώνη Σαμαρά, όχι πάει. Κωστή Παλαμά. Αντώνη Σαμαρά. Στα αρχίδια μα και εμά, μαζί πάει. Αντώνη Σαμαρά. Στα αρχίδια μα και εμά. Κάνετε τα σύνορα το 90 με κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ 2 εκατομμύρια νόμιμοι μετανάστες. Και το δεύτερο, με το PSI το 12, σαν πρωθυπουργό ο Αντώνη Σαμαρά, έφαγε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Πε και για τον δρόμο που άνοιξε στα φασισταριά, για τις δολοφονίες, πες. Και ό,τι πράγμα, τι πράγμα. Το δρόμο που άνοιξε στα φασισταριά, πες το και αυτό, γιατί δεν το λες. Μπορεί και το δρόμο άνοιξε. Προχτές έχω ένα φίλο μου εργάτη. Προχτές. Πες για τα κολοτριψίματα. Ρε, άκου τώρα, ρε μαλακά. Εκείνη ήταν η περίοδος που η Ντόρα έλεγε τι καλά ότι εμένα μου φέρνετε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ που χαριζόντουσαν όλοι. Μπράβο, λοιπόν. Που διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά κολοτριβόταν με τους Χρυσαυγίτες. Πες τα όλα αυτά. Γάμα μου. Κωστής Παλαμάς. Λοιπόν, όσο περισσότερο ακούς τον Άδωνη να υμνεί το Σαμαρά, καταλαβαίνεις τι βρωμοδουλειά έχει κάνει με τα φασισταριά ο Σαμαράς. Για να χαίρεται ο Άδωνης. Και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για όσα προσέφερε στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πρόεδρε, για σένα λέω. Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, έχω ένα φίλο μου φασιστάκο εργάτη, ο οποίος ανάθεμα και κολλάει κανένα ένσημο και τα βάζει με τους Πακιστανούς. Και του λέω, η μάνα του συνταξιούχος. Και του λέω, ρε μαλάκα, του λέω. Αν δεν δούλευε ο Πακιστανός και ο Αλβανός να κολλάει ίκα, η μάνα σου δεν θα έπαιρνε σύνταξη. Το έχεις καταλάβει. Που κουνήθηκε ο εγκέφαλος, δεν το είχε σκεφτεί. Ο ποιος? Αλλά βεστού, ο εγκέφαλος. Ας το διάλειμμα. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, έλα, γεια, γεια. Δύο θέματα θέλω να σου πω. Πρώτον, να πούμε λίγο για το Καζακστάν, γιατί κάνει μεγάλο λάθος τώρα η αριστερά που βλέπει η επανάσταση να τη στηρίζει. Στο Καζακστάν, αυτοί που έχουν βγει στον δρόμο είναι οι φασίστες, είναι πράκτορες των δυτικών δυνάμεων και ισλαμικά στοιχεία. Φυσικά υπάρχει και λαός ο οποίος έχει απογοητευτεί από την κυβέρνηση και παρασύρεται, αλλά αυτοί που είναι οι πρώτοι που έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης είναι αυτά τα στοιχεία που σου λέω. Είναι φιλοδυτικά, φιλοαμερικάνικα και είναι εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας. Αυτό που τα ξέρεις όλα με βάζει σε υποψηφιότητα.
υποψίες, μήπως ήταν ταξιτζής. Όχι, όχι, ρε φίλε. Κούριερ είμαι, αλλά εντάξει, τα ψάχνω όλα. Τα ψάχνω και ψέ. Α, κούριερ, να ορίστε. Δοκίμασε και το ταξί, μπορεί να σου ταιριάξει. Ωραία, να σου πω κάτι, αυτό που σου είπα τώρα είναι το έχω δει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Γιατί έχω φίλους στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτό που σου λέω τώρα για τους αθλητές είναι, ρε παιδί μου, που μιλάνε για εργατική τάξη, λαό, αδικία, πρόσφυγες, αλλά δεν είναι επαναστάτες. Και έχει γίνει τώρα επαναστάτης ένας ψεκασμένος Σέρβος Βοστρόδοξος, ο οποίος λέει να μην κάνουμε το εμβόλιο. Μπορείς να το εξηγήσεις αυτό? Δηλαδή, βλέπω όλοι να λένε τώρα για τον ψεκασμένο Σέρβο επαναστάτης, τα βάλε, έκανε το σύστημα. Δηλαδή, αν τα έχει βάλει ο Τζόκοβιτς με το σύστημα, τότε το Καντονάτι το έχει κάνει το σύστημα. Έλεος, ρε παιδιά, έλεος. Σταματήστε πλέον αυτή την κόρη που παραπληροφόρησε από το Facebook. Καλό μεσημέρι στο φίλο μου τον Αποστόλη. Γεια. Ήθελα να πληροφορηθώ είτε από εσάς είτε από τον ημερόδρομο είτε από ένα σοβαρό δημοσιογράφο και όχι γλύφτη. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στην πρώην Σοβιετική Ρωσία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση? Πώς περνάει ο κόσμος? Ήθελα να το ξέρω αυτό. Περνάνε καλά τώρα με τον καπιταλισμό? Μια σοβαρή απάντηση για να δούμε επιτέλους τελικά τι λάθος κάνανε οι δικοί μας που αντισταθήκανε στον ναζισμό και στον καπιταλισμό τον τότε. Μήπως κάνουμε λάθος τελικά? Μήπως περνάνε καλά? Μήπως δεν έχουν ανεργία? Μήπως έχουν υγεία? Μήπως έχουν παιδεία? Μήπως έχουν φτηνά προϊόντα? Μήπως έχουν εργασία? Ας μου απαντήσει κάποιος. Και εγώ θα γίνω κι εγώ ένας καπιταλιστής δεξιός καλός. Αποστολή. Έλα. Έλα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μωρέ. Είμαι ωραία. Για πες. Είμαι φοιτητής δευτεροετής. Τι, είσαι δευτεροετής? Ναι, ναι. Πού? Στο ΕΚΠΑ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Υπάρχει κίνδυνος καταρχάς να λαϊκίσω. Στο λέω από τώρα. Αυτά φοβάμαι. Με τους λαϊκιστές φοιτητές. Εμείς. Που τους τρώει το στρες. Τους λαϊκιστές φοιτητές. Τους τρώει το στρες. Είμαστε η αρχή του κακού, έτσι. Δηλαδή, πάντως. Τα ξέρω. Πάμε παρακάτω. Λαϊκίστε, παρακαλώ. Ολόκληρος υπουργός ο Άβωνης. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Και ψάχνει να βρει τώρα κάτι εφημερίδες της πλάκας που δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν. Για να πει για τα PCR. Δηλαδή, εντάξει τώρα, κουρευόμαστε, έτσι. Εδώ άλλος βγήκε μέσα στους 5 καλύτερους δημάρχους από ένα site που δεν υπάρχει, που έχει περίεργο αφημί, που δεν υπάρχει IP πουθενά, που είναι κάτι ένα site που μάλλον δεν υπάρχει καθόλου έτσι κι αλλιώς και το έχουν φτιάξει ήδη για να βγει μέσα στους 5 καλύτερους δημάρχους. Μα συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Ναι, το ξέρω. Σε κάθε χώρα αυτά είναι. Α, σε κάθε χώρα συμβαίνουν, ναι, υπάρχουν τέτοιοι. Μπορεί να είναι και βέβαια και οι ίδιες που έβγαλαν και τον Άδωνη από τους καλύτερους υπουργούς. Όπα, όπα, ο Άδωνης είναι. Α, τα καλά θα τα λέμε. Καλά τώρα, ξεχνάς τον Βορύδη. Ο Άδωνης είναι καλύτερος. Καλός και ο Βορύδης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καλός, ναι. Αλλά σαν τον Άδωνη δεν έχει. Τώρα που κάνει κρύο. Ο Άδωνης είναι σαν τη Χαλκιδική. Πολύ μπόχα και μεγάλη κίνηση. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ο Βορύδης τώρα κόβει μόνος του τα ξύλα με το τσεκούρι ή παίρνει άλλους. Α, δεν το ξέρω, μπορεί. Καλά, ρε Αποστόλη. Θα ήθελα να σου πω. Θα ξαναπούμε. Yeah. Λαϊκίσες τελικά, δεν λαϊκίσες. Εντάξει, την επόμενη φορά. Μαζευτείτε, θα απαγγείλω. Να βάλω βάθος? Βάθος, ύψος. Να πάω εγώ στο βάθος. Λοιπόν. Άντε, πες την παπαριά σου, έλα. Έλα, όχι, έχω κάτι. Εννοώ, πες το πόνιμά σου. Λοιπόν, δίχως το πιγκάλι το καραφλό, το σύχαμα το φασιστάκι, πώς βγαίνει η εκπομπή μέσα στο στουντιάκι? Παραλαβή παράδοση κάνετε με τον Λάλα, γιατί ο άλλος έπαθε κοινοβουλευτική πιλάλα. Ξέρω, ο θρήνος πάει σύννεφο μέσα στο στουντιάκι, αλλά να μην ξεχνιόμαστε. Δικό σας συνάδελφο. Δικό σας συνάδελφο, μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πρέπει να βάλεις και ένα δικό σας συνάδελφο μέσα. Έπρεπε. Σωστό. Ο στίχος της εποχής πρέπει να ακούγεται. Χαίρομαι. Να είναι καλά ο Χρήστος ο Δάντης. Ας είναι καλά. Το παλιό του παλτό το χαρίζει σε εσένα. Να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Καλησπέρα, Αποστόλη, πώς είσαι? Καλησπέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ. Είσαι καλά, χαίρετε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, φίλε. Θέλω να πω, σήμερα ο άλλος χαλαρά με τραγουδάκι και σένα στη δουλειά σε έχει, Τίποτα, ξύνει τα παπάρια, κάνει το jukebox. Αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βασίλη, πού είναι ρε μεγάλε? Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Κάνει ζωάρα, βλέπω κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό και άμα ξέρει τα παπάρια και κάνει το jukebox. Σε παίρνει τηλέφωνο καθόλου? Δεν παίρνει, χαθήκαμε. Δεν πήρα κι εγώ στη γιορτή του, είμαι κι εγώ λίγο γαϊδούρη. Είσαι και εσύ, μάλλον. Είσαι και εσύ. Πληγώθηκε μάλλον. Κοίταξε να δεις, και οι σχέσεις έχουν και τα ups and downs τους. Αυτό ακριβώς. Κατάλαβες. Άντε, καλό μεσημέρι. Γεια. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Τα καταφέρετε πάλι σήμερα να μας κάνετε να αισθανθούμε λίγο υπερήφανοι, δηλαδή, σαν Έλληνες. Αισθανθήκατε? Βεβαίως. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν σας κάνει να αισθάνεστε υπερήφανοι?
Με τίποτα δεν ευχαριστιέστε. Ρε, μη μου λες μαλακή συνέχεια. Μας τον έβαλε να μας λέει και καλή χρονιά του. Έτσι, εκεί να σου πάει όλη χρονιά έτσι. Εύχομαι καλή χρονιά σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, παντού στη χώρα και στον κόσμο. Τι να μου πάει, ρε. Έτσι. Πώς μου πήγε και το 21, με κορονοϊός και τα κέρατά του και. Όχι, θα σου πάει αλλιώς, νομίζεις. Θα δώσει αυξήσεις βέβαια, θα σε πάει με κορονοϊό, αλλά με αύξηση. Με αύξηση πώς, 67 λεπτά στη σύνταξη. Καλά είναι, τα είχες και πριν, άι στο διάλογο. Όχι, εντάξει. Επίσης το 67 λεπτά, ωραία το λες. Για κάτω επί 14. 10 ευρώ βγαίνει. 9,5. Αν δώσεις 50 ράκι, παίρνεις δεκάρικο. Σαν το στρατό. Ναι, λεπτά, έτσι. Μπράβο, ωραίο. Απλά στο στρατό τα παίρνεις κάθε μήνα, εδώ είναι το χρόνο ένα δεκάρικο. Ρε, τι, να σου πω, εκεί που στο δεύτερο μαγαζί πάει ο άνθρωπος και τονίζει, γιατί δεν έλεγε πόσους απολύουν αν δουν άνθρωπο να του πάμε να πάει να μιλάει στους υπαλλήλους. Γιατί δεν τα λέει. Δεν τα βλέπει αυτά, μωρέ. Όταν πάει, έχει δώσει στα συνδικάτα άδεια. Έχει το πιο συνδικάτο, το Βέλγον. Εντάξει, παγιώ μια μαγκιά να περνάει ώρα. Γεια σας. Γεια σας. Από τα Χανιά παίρνω. Αυτόν που είχαν απαγάγει με τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων, τον αφήσαν τελικά ή όχι? Α, δεν ξέρω, το χάσαμε το θέμα. Λίγο η Φεράρι, λίγο το ξέπλυμα των ιδιοκτητών του αναψυκτικού στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Καταλάβατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η Ελένη Λουκά είμαι. Στα αρχίδια μας. Έλα σου πω, πρόσεξε από τη μιλά. Δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι, εντάξει. Φωνάζω. Α, δεν μου το επιτρέπεις, τέλος. Αφού δεν το επιτρέπεις, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε. Λυπάμαι, τον πούλο. Το Λακό. Αποστόλης. Από το Λακό. Αποστόλης. Αποστόλη. Να σου πω, τι να σου πρωτοπώ. Θα μου δώσει, θα μου βάλει τα χρήματα, θα μου δώσει ένα μπουρμπάρ να έρθω να σε δω. Θα πάρεις ένα αρχίδι. Ένα αρχίδι. Μόνο ένα. Το είναι το καλύτερο που μπορώ να δώσω, φίλε. Πρέπει να δώσω κι αλλού. Ξέρεις από στο Λάκο ότι έχουμε την καλύτερη αστυνομία όλων των εποχών. Το γνωρίζεις? Πώς δεν το γνωρίζω? Στο πετσί μας το έχουμε νιώσει. Γιατί το λες αυτό όμως? Το λέω γιατί είμαι προπετής. Εγώ ξέρεις τι έχω να κάνω. Κακοπροαίρετος και θέλω να κάνω κακό στην κυβέρνηση. Καλά, αυτοί έχουν ημερομηνία λήξεως του 22. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγουν. Το 22 έχουμε εκλογές τώρα κοντά. Ξέρω. Αυτό. Καλοκαίρι μετά δεν πρέπει να φύγουν. Εσύ τι λες? Να ξεκουμπιστούν, να πάνε στον αγύριστο. Μετά το καλοκαίρι με βολεύει καλύτερα. Πριν καλύτερα. Φίλε, πριν το καλοκαίρι πάλι βολεύει. Να κάνουμε ηρεμές διακοπές. Ναι, οκ, το παίζω. Ναι. Για πες. Η αστυνομία τι έκανε παλιά? Τι? Τα νηστήρια, εξορίες και διάφορα τέτοια να πούμε. Τα όμορφα αυτά, οι ομορφιές, ναι. Τώρα φίλε, η αστυνομία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Σε πιάνει, σε βάζει στον πιντρίο, σε κάνει σκόνη στο δευτερόλεπτο να πούμε. Χωρίς να το καταλάβεις. Είδες τι έγινε, για τη δικαιοσύνη τι να πούμε, ρε φίλε. Τι κάνανε το κορίτσι 24 χρονών, αμέσως αθώος ο κατηγορούμενος. Τρεις ήταν. Οι δύο τους έχουν βρει. Μα συγγνώμη τώρα, γιατί να μην είναι αθώος? Έλαντε. Αφού έχει λεφτά. Ακριβώς. Είναι γόνος πολυεθνικής. Ακριβώς. Ο άλλος έχει ξενοδοχεία, καφετέρια, τι έχει, ξέρω εγώ. Αυτό όμως τι έχει να κάνει, ρε Τόλι, με τι? Πώς τι έχει να κάνει, ρε φίλε, αφού έχουν λεφτά, γιατί? Πληρώνει δηλαδή τη δικαιοσύνη? Άστο, όχι, δεν υπονόησα τίποτα τέτοιο, λάθος. Α, ξέρω εγώ γιατί ρέγαμε το, εγώ κάτι τέτοιο, κάτι. Α, εσύ το υπονόησες. Άμα το υπονόησες, δεν ξέρω, υπάρχουν και κακά μυαλά. Πολύ βρωμιά, πολύ δυσοσμία, ρε φίλε, πάρα πολύ δυσοσμία. Από εκεί ξεκινάει όλο το δικαστικό και το εισαγγελέο, να πούμε, εισαγγελείς και φαρισαίοι, να πούμε. Μετά είναι η αστυνομία, ο κλήρος και κατεβαίνουν. Μετά ο κλήρος πέφτει σε αυτούς που ψήφισαν. Άστο. Τα άβουλα όντα, να πούμε. Γεια, χαιρετίσματα στο Θεμάκο. Θύμιος. Το ίδιο, ένα σωστό όνομα, δεν θα πεις. Γεια σας, από το Λακό, γεια. Αποστόλης. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Πολλά μπράβο. Είμαι σε πέρα από το Δουβλίνο. Δύο. Το αφιλότιμο, το γαμημένο πια το Δουβλίνο. Στο Δουβλίνο 2, ναι. Α. Δουβλίνο 2. Ναι. Δεν ξέρω άμα θα το πάθαινε το ίδιο, αλλά ξέρεις, δουλεύουμε όλοι από το σπίτι και είμαι κλεισμένο σε ένα σπίτι συνέχεια. Α, έχει πάει τσόντα σύννεφο, κατάλαβα. Ακριβώς αυτό. Με τα δύο, ναι. Και εδώ παίζει τσόντα, αλλά τη ζούμε έτσι λίγο πιο κυβερνητική, θα έλεγα. Μην νομίζεις, πάντου τα ίδια είναι, Αποστολή. Α. Μην εξαδανικεύουμε καταστάσεις. Άλλο ήθελα να σου πω. Ναι. Το τραγούδι είναι το Τσιτσάνι. Με άγγιξε πάρα πολύ. Και είναι κάτι που το έχετε κάνει πολλές φορές. Και ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω μάνα να περιμένω. Έχω ένα πατέρα, ο οποίος σε παίρνει συχνά πυκνά. Δεν βγάζεις νόημα αυτά που λέει. Είναι από ένα συγκεκριμένο νησί του Ιουνίου. Θα τον καταλάβεις γιατί θα σε πάρει και αύριο, λογικά. Ναι, okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα συναισθήματα και τα γυρίσματα που δεν κάνει μόνο Τσάνης, τα κάνετε κι εσείς. Μετά από ένα γέλιο από την ανασκόπηση που κάνατε από τότε που ξεκινήσατε, γιατί σας ακούω από τότε που ξεκινήσατε μέχρι και τώρα, καταφέρατε να βγάλετε αντίθετα συναισθήματα με το αφιέρωμα στο Ιτσάνι. Ευχαριστώ πολύ. Όλα Μαρίκα, ακόμα βανλάς. Όλα Μαρίκα, εσύ είσαι. Πεστά μας σας περάνει. Μαρίκα. Τολμαδάκια. Να οριμάσουμε. Τολμαδάκια. Τολμαδάκια. Πεστά μας εσπεράντο και σε μαδούνα. Άσε τα εσπεράντο σε μένα, παλιό μαλάκα.
μαλάκα. Θα μου πεις εμένα Desperado, Estamos. Έχω μια ερώτηση φιλοσοφικής φύσης. Βεβαίως. Τους ψέκες εκεί πέρα, αλλά και εδώ. Θυμάσαι πώς τους λέμε εδώ πέρα, στο θα πει. Μπεμπελεχίας, γαμ***ο στάνιό μου, μπεμπελεχίας. Βάλε τώρα να παίζει κολλητά Σαϊκαίος, Chaos to Order. Να βάλω το δίσκο να παίζει. Αν είσαι εκείνη. Αν είναι εκείνη, στρώσε τραπέζι και βάλε ένα δίσκο να παίζει. Λοιπόν, στρώσε τραπέζι. Βλέπω τους Πεμπελεχίας, λοιπόν, τους ψεκασμούς να έχουν κάτι. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Ναι. Ξέρεις τι βλέπω. Κύκλους, περίμενα αυτό. Όχι, και βλέπω κάτι όνειρα. Βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Τρασίλα, 90's. Μου το γάμισες. Τα 90's. Μου μπερδεύουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα. Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι? Βλέπω, ναι. Σαν τι? Κύκλους. Βλέπω κάτι όνειρα και τότε κόλαση ανοίγει. And dance with the devil. Έχω κι άλλα, Κανόνισε, προκάλεσέ με. Έτσι. Θα σε προκαλέσω γιατί πιστεύω και εσύ από αυτούς είσαι. Οι περισσότεροι τα ζήσαν πολύχρωμα τα ένδοξα 90s. Άλσος, μπάτερι, βαριμπόμπες κτλ. Πολύχρωμα τα λέμε, πλασόντα φάση, τι πολύχρωμα. Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό. Βλέπω κύκλους. Πιο μετά. Τότε λοιπόν, μπράβο, τότε λοιπόν. Αστεράκια και ήλιους. Ναι, ναι. Ναι, ναι, τα πανοραμίξ, οι δράκοι, οι πάπιες, οι καπελάδες, όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Α, ενημερωμένος βλέπω. Φυσικά. Ναι, ναι. Τότε δεν είχαν παρενέργειες αυτά, δηλαδή, και ξέραν κάθε φάση των δοκιμών. Τα κουμπιά δεν, δεν είχαν παρενέργειες, όλοι το ξέρουν αυτό. Βλέπεις τι ψηφίζονται σήμερα. Οδηγήθηκαν στο σωστό. Φαίνεται από τις φάτσες. Όλα τα κουμπιά, τα τρυπάκια αυτά που καταναλώθηκαν τη δεκαετία του 90, σήμερα βγάζουν Κυριάκο. Τέλος. Το βλέπω και τα άκουσα. Το πλασόντα βγάζει Κυριάκο. Τέλος, μπλέξαμε. Όχι το πλασόντα, η βαριμπόμπη. Και η βαριμπόμπη, τα πάρτι. Προφανώς και οι φαρμακευτικές αποφελούνται από την εσφροκέρδεια, γι' αυτό αργήσανε να βγάλουν τα φάρμακα. Αλλά οι άλλες φαρμακευτικές. Αυτές που είπες δημιουργήσαν ψηφοφόρους. Δεν ξέρουν, είναι άμπαλοι οι καινούργοι, είναι άμπαλοι. Να περάσουμε και ένα μήνυμα για τη ρατουραλέθα, για τη φύση. Μόνο Μαρία και τσοκολάτε που λέμε και εδώ πέρα, που είναι του Ντιός. Μαρία και τσοκολάτε, τι είναι αυτό, είναι τα χασίσια, είναι αυτό, σοκολάτα. Τι είναι αυτά. Ναι, Μαρία είναι το πράσινο, ναι. Και τσοκολάτε, Μαρία, πράσινο τσοκολάτε, κατάλαβα, χασίσια. Ο μπάφος, ωραίο είναι. Παπανδρεϊκός είσαι. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία και τη Μαριχουάν. Γι' αυτό βάλε τώρα καπάκια το τσιφετέλι για του παράδεισου την πόρτα. Άντες του παραδείσου την πόρτα. Κάποιος φύτεψε δυο χόρτα. Κοίταξε να δεις. Η μαριχουάνα του καθενός. Η Παναγιά είναι η μαριχουάνα του πιστού. Είναι η ντρόκα του πιστού. Η μαριχουάνα είναι του άπιστου. Και στο Άγιο Όρος κάτι θα καπνίζουν. Μόνο λιβάνι. Θα βάζω και κάποια παπά πάνω στο λιβάνι. Και με το λιβάνι γίνεσαι. Στο λέω. Στην εκκλησιά. Το θυμιατό. Εμείς έτσι πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Να καίει. Και ο παπά. Να λέει κορονοϊούς, κορονοϊούς, κορονοϊούς. Ακούτε? Έλα να σου πω κάτι. Έλεγε ο Θήμιος ότι με τα ραφάλ που πήραμε θα φτιάχναν 600 ΣΜΕΘ. Ου, άκου λέει, χαμός. Ναι, αλλά με τα 300 εκατομμύρια θα φτιάχνανε 3.600 ΣΜΕΘ. Με τα 300 εκατομμύρια που δώσανε στη Φραπόρτ, στο Βενιζέλος και στην Αιτζίαν. Επίσης, εάν δεν παίρνανε τις 3.600 ΣΜΕΘ, θα μπορούσανε να φτιάξουνε 1.000 ΣΜΕΘ και με τα υπόλοιπα λεφτά να προσλάβουνε και κόσμο. Αλλά τα χαρίσανε σε μια βραδιά. Αποστολάκο, πώς το λέει ο άλλος ο Μπάρμπας? Αποστολάκο, έχει λίγο λάμδα μεγάλο. Αποστολάκο, είσαι ωραίο τραγούδι. Είμαι πολύ καλός, είμαι πολύ... αποθεώστε με, δοξάστε με. Δοξάστε με. Να πω κάτι για τους βιασμούς. Να έχεις λεφτά, να είσαι ωραίος, να είσαι νέος και να ρίχνεις χάπια για να γαμίσεις. Πρέπει να είσαι τελείως μαλάκας, τελείως ηλίθιος. Καλέσαν τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ακούγεσαι.
ίδιος. Να, θες ωστόσο και ένα περιπαντικό ξεπλήματος βιαστών. Εγώ, όχι, άκουσε, εγώ ξέρω. Θα το κάνεις έτσι, το τηλέφωνο, με νεράκι. Της Λουκά, το τηλέφωνο θέλω. Γιατί Λουκά είσαι, δεν είσαι για τίποτα άλλο. Που θα ψοφήσουμε όλοι και θα μείνει η Λουκά ζωντανή να μας ανάβει τα καντήλια. Η Λουκά με την Κεραμέως. Με την Κεραμέως μαζί, είναι δίδυμο. Καντηλανάφτησες, ό,τι και να γίνει τη Λουκά χαμπάρι. Εγώ τη Λουκά την κάνω κέφι πολύ. Τι λέτε? Αν μπορείς να μου κάνεις κονέ τώρα. Αν είσαι Μερακλής, τι να σου κάνω εγώ. Πήγαινε στο Σύνταγμα, βρέστη κάπου εκεί είναι μαζί με το Χριστοπιστία. Φιλαράκι, το πρόβλημα στην Ελλάδα ξέρεις ποιο είναι. Εσείς όλοι, εσείς. Εμείς, ναι. Οι Έλληνες. Όχι όλοι, κάποιοι Έλληνες. Γνώρισε κάποτε έναν τύπο, δίθεν αριστερός και τεμέκα αριστερός και τέτοια. Ήταν ρατσιστής όμως. Του λέω αριστερός και ρατσιστής. Πώς γίνεται, του λέω. Δεν γίνεται, του λέω. Δεν παίρνουμε μια ιδεολογία και λέμε τις μαλακίες τις δικές μας εμείς όπως θέλουμε. Έτσι έχουν κάνει και οι χριστιανοί, έτσι έχουν κάνει και πολλοί αριστεροί στην Ελλάδα. Όλες οι εκφάνσεις, όλες οι ιδεολογίες προσαρμόζονται στο πώς μας βολεύει. Πώς γουστάρουμε εμείς δεν είναι. Ο άλλος λέει είμαι χριστιανός, αλλά πάει ο άλλος που πεινάει και δεν έχει να φάει και δεν δίνει το αγγέλου του νερό. Δεν του δίνει ούτε μισή. Εντάξει τώρα το σύστημα έτσι είναι. Χριστιανός, αλλά μέχρι εκεί που με συμφέρει, ας πούμε, όχι παραπάνω. Χριστιανός μέχρι εκεί που δεν αγγίζει τον κόλο μας, ε. Χριστιανός μέχρι εκεί που πρέπει να δώσω τον ένα χιτόνα στον άλλον. Μην γαμηθούμε κιόλας. Ούτε τον ένα δεν δίνουνε, μωρέ. Τι να δώσω. Αυτό λέω. Εγώ να σου πω κάτι. Τα χειρότερα μου λάπανα που έχω δωρήσει στη ζωή μου ήταν χριστιανοί και οι περισσότεροι πούστιδες που γνώρισα δεν ήταν γκέι. Το πιάσες αγόρι. Ισχύει. Συνήθως έτσι πάει. Έτσι πάει. Λοιπόν, Αποστολάκο, άλλη μία και σε κλείνω. Αποστολάκο! Είσαι φοβερό. Το ξέρω. Αχ, μανάρα μου, είσαι μανάρι, με ανέβασες. Άντε, φιλιά, φιλιά, Απόστολε. Έλα, μεγάλε. Έλα. Για μου λες. Η που έδωσε την ιδέα για τα κουνούμαλα, έχει πάρει κανένα φράγκο από τα μπλουζάκια? Από τα σόβρακα, τι έχετε βγάλει? Βγάλετε και σόβρακα. Έχει πάρει κανένα φράγκο? Ποιο? Η κυρία που έδωσε την ιδέα, που έχει το. Πώς το λένε, το copyright. Αυτή είπε τη λέξη. Άντρα είναι, αγόρι μου. Άντρα είναι αυτό. Ναι. Ωραίο άντρα. Σ' αρέσει. Πουστε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και εσύ μ' αρέσει πιο πολύ. Τέλεια. Γεια. Αγαπημένο μου τεκνό, δεν είναι ότι σε ξέχασα, αλλά έχω πολλά προβλήματα. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά, αν θες. Γιατί, μωρή, τι προβλήματα έχεις? Γιατί όλος ο κόσμος δεν έχει και βασικά έχω θυμώσει πάρα πολύ με το κατοστάρικο που κοτσάρανε στη μάνα μου. Στη μάνα σου γιατί, δεν έχει κάνει την πόλη? Όχι. Αμαν. Υπήρχε πάντως παραθυράκι. Ποιο είναι το παραθυράκι? Δεν σκέφτεστε αυτό, αυτό με ενοχλεί που δεν έχετε ευελιξία. Το παραθυράκι είναι κλείνεις ραντεβού. Ναι. Του δείχνεις ότι κλείνεις ραντεβού, δεν μπορεί να σε γράψει αν έχεις κλείσει ραντεβού. Και αν δεν θες να κάνεις το εμβόλιο, ακυρώνεις το ραντεβού. Πάνε. Πόσο πιθανό είναι να σε ξαναπιάσουνε? Άμα σε ξαναπιάσουν. Πιάσουν, ξανακλίνεις ραντεβού. Άμα είσαι εκεί κοντά και το φοβάσαι. Έχεις τρεις φορές νομίζω να το κάνεις. Κλείνε εσύ ραντεβού. Αυτό δεν το ήξερα. Σου είπα το παραθυράκι για τα επόμενα κατοστάρικα. Κλείσε ραντεβού και μην το κάνεις άμα δεν θες. Τι να σου πω. Αν και είμαι της άποψης να το κάνεις. Αλλά όχι να πληρώνουμε και τα κατοστάρικα. Μας έχουν ρημάξει τη ζωή μας αυτό. Το κατοστάρικο πάντως δεν θέλω να σε ταράξω. Είναι το λιγότερο που θα σου πάρουνε. Το ξέρω, έπονται και άλλα. Έπονται μόνο, έχουν ήδη έρθει. Και δεν θα πω μόνο για τη ΔΕΗ. Οτιδήποτε άλλο μπαίνει με στο σπίτι. Είναι η μεγαλύτερη μείωση που σου έχει τύχει από το μηνιάτικό σου. Ανάθεμα την τύχη μας που βρεθήκαμε σε αυτή τη χώρα. Με αυτούς τους χωριανούς. Άστο. Αποστολή. Βαλτινολή. Αποστολάκο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που κάνουν καταλήψεις για ένα σύστημα παιδείας καλύτερο. Και ντροπή. Άντε μωρέ τα μαλακισμένα, τι θέλουν οι τυρόπιτα να μην είναι στρογγυλοί? Άι στο διάλογο, δεν πάνε πενταήμεροι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στα παιδιά που κάνουν καταλήψεις για την υγεία και την παιδεία τους. Ντροπή για την Κεραμέως που ζήτησε να καρφώνουν οι ίδιοι οι γονείς. Όπα, Μπογδανιές. Ποιοι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται να κάνουν καταλήψεις στα γυμνάσια και στα λύκεια. Σιγά, γιατί τι θα έκανε η Κεραμέως, δεν θα προέτρεπε σε ρουφιανιά? Γιατί είναι στην ιδεολογία του, παιδί μου, αν ακούσει τον Άδωνη και τον αναλύσει κάτω. Δεν αναλύσει. Αυτά όλα αποπνέουν από εκεί μέσα. Τι Συλλογισμό, ρουφιανιά, παλιανθρωπιά. Όλα εκεί μαζί είναι. Δεν κρύβονται. Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Τα έλεγε ο Γιώργος Μαρίνος στα μαθήματα ιστορίας. Συλλήψεις είναι αποδεκτές Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο. Αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά. Μία από τις τόσες του Απρίλη. Αρχίζεται πρωί-πρωί και τελειώνεται το δίλη. Στην Ελλάδα, κύριε και στην άλλη Νέα Δημοκρατία, έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Να νικήσουμε οριστικά
την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Πάντως, όταν γίνονται καταλήψεις, τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν μάθημα. Ο Κεραμέως έχει εφαρμόσει το σύστημα να γίνονται πρώτα με τηλεκπαίδευση. Αν κάνουν κατάληψη, σημαίνει ότι είναι κουμούνια. Ιδεολογική ηγεμονία κτλ. Διδάσκονται αριστεροί και πρέπει να απελαθούν, κατά τη γνώμη μου. Είναι και κοινωνιολογία, ναι, όλα αυτά μαζί. Άσε με τώρα. Μην τα συζητήσουμε, μην ανοίξουμε μεγάλο θέμα. Όλοι μαζί. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών. Άνευ, Βουλής και εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο σου. Να νικήσουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μύριζε λίγο 21η Απριλίου. Τεκνό μου, αγάπη μου, σήμερα πήρα τηλέφωνο για να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Θήμιο που γιόρταζε χθες. Νωρίς το θυμήθηκες. Αφού χθες δεν είχατε εκπομπή για να μιλήσω. Τι είχαμε χθες? Είχατε το άλλο που δεν μιλάτε, μιλάτε μεταξύ σας. Α, το άλλο που δεν είναι εκπομπή. Είναι εκπομπή, αλλά δεν βγαίνει ο λαός. Α, θα είναι σαν εκπομπή, αλλά δεν θα είναι εκπομπή. Ναι, μοιάζει με εκπομπή. Αχα. Λοιπόν, του εύχομαι να είναι καλά. Οι τσέπες του δεν είναι γεμάτες λεφτά. Και οι δικές του βεβαίως. Να είναι χαρούμενος, να είναι ευτυχισμένος και καλά γαμί. Και καλά. Αυτός τώρα και καλά γαμί που λέμε. Και δεν γαμί κανονικά και καλά. Παριστάνει ότι γαμί. Και ένα γαμί και ένα καλά. Αχα, μάλιστα. Ναι, αυτά να του πεις. Θα τα πω. Σας αγαπώ και τους δύο. Χθες μιλούσατε με το Θήμιο λίγο και λέγατε ότι και το 2015, ξέρω εγώ, και έτσι ο Τσίπρας ήταν, όλα τα κανάλια ήταν, οι δημοσιογράφοι ήταν εναντίον του και όμως κέρδισε τις εκλογές, ξέρω εγώ και αυτά. Ρε Θήμιο, μαντάρα στο μυαλουδάκι σου, συγκρίνεις εκλογές με δημοσκοπήσεις. Τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις, Θήμιο, οι οποίες φτιάχνουν και διαμορφώνουν την άποψη. Μάλιστα. Ναι, έτσι και το 12, τρίτο-τέταρτο τον λέγανε τον Τσίπρα, δεύτερος βγήκε. Και το 15, δεύτερο τον λέγανε τον Τσίπρα, πρώτος βγήκε. Να μην θυμηθώ και το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα και αν βγήκε πρώτος. Ναι, κοίταξε να σου πω. Εκεί και μπράβο, ούτε... εκεί είχε βγει πρώτος πανψηφί. Και μετά αποφάσισε ότι δεν θέλει και θέλω να είμαι δεύτερος. Θέλω να είμαι με την επιλογή που έχασε. Sorry, sorry που είναι και σεμνός ο άνθρωπος. Όταν κάποιος είναι άριστος, ρε παιδί μου, δεν του βρίσκεις ψεγάδι, τίποτα πουθενά. Δεν μπορεί να τον πιάσει από πουθενά. Τι σκέφτεσαι γι' αυτόν? Ότι είναι αψεγάδιαστος. Οπ, άρπατε. Ναι, 1-0. Λοιπόν, επομένως κοιτάς τις αδυναμίες του, ρε παιδί μου, κοιτάς τις αδυναμίες του. Πού είναι αδύναμος τελικά? Καταλαβαίνεις, γιατί όταν κάποιος είναι σε όλα σκατά, λες πού μπορεί να είναι καλό. Με γρίφους μιλάς, γέροντα. Ω, γέροντα η ευχή. Με τι, με γρίφους? Με γρίφους, είναι γρίφους. Έχουμε καταλάβει Χριστό από αυτό που λες. Γρίφος είναι. Τι γρίφος είναι? Είμαι άριστος παντού, ρε παιδί μου, είμαι αψεγάδιας, όπως είπες και εσύ. Ένα μαλάκα τώρα. Και θα κοιτάξω πού είσαι αδύναμος, λοιπόν. Πού είσαι αδύναμος? Πες μου, λοιπόν, εσύ τώρα, Απόστολε. Πώς? Δεν είναι σάπια η Ελλάδα. Πού? Σε ποιο σημείο δεν είναι σάπια? Πού? Πουθενά. Είναι όλα. Α, από υγεία. Χιδαίο. Διοίκηση. Από δικαστήρια. Από τι? Πού? Από όλα. Ρε δεν πάει στο διάλογο, πες του Θήμιου. Λοιπόν, επειδή δεν γίναμε Κούβα και έχουμε μείνει στη Λακούβα. Ρεπριζέν, ρεπριζέν, Κούβα. Ρεπριζέν, ρεπριζέν, Κούβα. Ωριάς on the land de la Habana. Ρεπριζέν, ρεπριζέν, Κούβα. Το άλλα καλά. Κούβα. Το άλλα καλά. Κούβα. Ναι, επειδή μας κάψανε στο γράμμο και στο βίζι και το ίδιο έργο ξαναπαίζεται, είναι ο ίδιος ο λαός, αυτός ο μαλάκας. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πες ένα ευχαριστώ στο Θήμιο που μας έβαλε αναγνωστάκι και καβαδία. Τώρα δεν τον έβρισες. Λοιπόν, στο ναυτικό να ασχοληθεί με τη γυναίκα του και να μην τη ρίχνει πάσα σε σένα, ναι, για να έχουμε κάποια ησυχία. Λοιπόν, και κάποια στιγμή δώσε μας με ένα καράβι ψεύτικο σε γυάλινη στεριά, τώρα που οι άγγελοι χάνουν τα φτερά τους. Ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάρτηση. Αλήθεια, και τι έγινε και εκείνος ο υπουργός πολιτισμού που πήραγε τη γραμμή? Τι να έγινε εκείνο το τρένο? Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε? Α, ο υπουργός, ναι. Πήγε και έφυγε. Φιλιά πολλά και να πάει να γαμηθείς κι εσύ. Πού να είναι εκείνος ο υπουργός που έβλεπε τα άλλα τρένα να περνούν? Όχι, Παναγία μου. Να πάτε να εμβολιαστείτε, ρε. Φιλιά. Στα μούτρα σου, γεια. Χαίρετε της Εσπέρας από την εξωτική χωριστή Δράμα. Χαίρετε της Εσπέρας. Γεια σας, χωριστή Δράμα. Ρε φίλε, έχω μία απορία. Πρώτη φορά δεν λέω τα τετριμένα καλή χρονιά κλπ. Τα πάνε κι άλλοι, ας πούμε, που την είχαν πιο μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς τι είμαστε, κολόπεδα είμαστε εδώ και δεν έρχονται μια βόλτα τα ραφάλα από εδώ? Ζήου! Εμείς δεν θα τα πληρώσουμε. Εμείς θα τα πληρώσουμε την τσέπη μας. Εσείς
Εσείς δεν τα πληρώνετε, αφού δεν έρχονται από εδώ να. Εγώ νόμιζα μόνο τι ΜΕΘ πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Πληρώνουν και τα Ραφάλ. Εάν είναι δυνατόν. Εγώ νόμιζα τα δωρεάν τεστ θα πληρώσουν την τσέπη μας. Όχι τα Ραφάλ. Πού είναι εκείνη η κυρία που μας έλεγε ότι τα δωρεάν τεστ θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι από την τσέπη τους. Και τα Ραφάλ παγίδα είναι. Και τα τεστ και τα Ραφάλ. Όχι. Κάπου όπα, Κοίταξε το διαφημιστικό που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εμένα με πάει το μυαλό μου ότι μάλλον αυτοί θα τα πληρώσουν. Γιατί παρουσιάζουν αποκλειστικά ότι είναι δική τους όλη αυτή η προσπάθεια και θα τα βάλουν μαζί με τα προηγούμενα χρέη που είχαν. Πόσα είναι, 2,5 δις είναι αυτά, θα κοστίσουν τα Ραφάλ. Δεν ξέρω, άμα είναι όμως προς όφελος της χώρας μας. Εγώ δεν πληρώνω, φίλε μου. Χαλάλι. Εάν δεν έρθουν να κάνουν βόλτα εδώ πάνω από τη Μακεδονία. Δεν πληρώνω ούτε ένα ευρώ στην εφορία για αυτά. Αυτό μωρή ήταν το θέμα σου εσένα, να περάσουν πάνω από το σπίτι σου. Ναι ρε πουλάχι μου, γιατί εσείς τι είστε δηλαδή πιο ξύπνοι από εμάς. Καλά δεν πέρασε πάνω και από τα σπίτια ολονών, συγγνώμη κιόλας. Από τα αρχαία ερείπια, τα γκρεμίδια της Ακρόπολης, από εκεί πέρασε μόνο. Από εκεί πέρασαν. Και λίγο από το Κολωνάκι άντε. 6 Ραφάλ πετάξανε πάνω από το Κολωνάκι και στα φτερά τους γράφανε Μητσοτάκι. Και συγγνώμη τώρα δηλαδή, ο δρόμος για τα Νάγρα από Γαλλία περνάει από Δράμα. Sorry κιόλας, δεν ήξερα να κάνουμε κύκλους. Γιατί να μην περάσει. Έχεις δει που έχουν πάει τα καύσιμα. Άι σε χτυρικά. Λάκη. Αποστόλης. Πάμε Μπάνσκο για σκι. Βουσταρίες. Βουλγαρία. Πάμε, δεν βαριέσαι. Να σου πω, και εκείνα τα παλιολεφτά που πήραμε αύξηση, τι θα τα κάνουμε, να τα έχουμε να κοιτάνε, όχι. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί θέλω να πω δύο θέματα και βιάζουμε. Το πήρε ο ιδιώτης στο χειροδρομικό στον Παρνασσό και τα έχει σκίσει τα φλόρια όλα. Ο ιδιώτης, φαντάζομαι τώρα, ιδιώτης ακρίβεινε τις τιμές και τέτοια. 50 ευρώ λέει την ξαπλώστα μπροστά και κάτι τέτοια. Ξαπλώστα στον Παρνασσό. Τι έχει, γιατί να κάνω ξαπλώστα στον Παρνασσό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μήπως έχει και μπανάνα να κάνεις. Θα κάνουμε μπανάνα! Λοιπόν, άκου θα κάνουμε κουβαδάκια στο χιόνι, τι είναι αυτά! Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η Βουλγαρία, γι' αυτό είπα για τον Πάνσκο, η Βουλγαρία πήρε 30% φθηνότερο το φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Από τους Ρώσους, συμφωνία με τους Ρώσους. Καταλαβες, είμαστε άπλες αγόρμοι. 30% φθηνότερο το πήρε η Βουλγαρία από εμάς. Και εμείς γιατί το πληρώνουμε ακριβότερο στα σπίτια. Γιατί είμαστε χαΐστες. Λοιπόν, να σου πω. Α, αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Επειδή ο κόσμος κοιμάται και είναι ζώο, λοιπόν, 86 δολάρια το βαρέλι για 200 λίτρα έρχεται σε ευρώ 45 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο. Ας κοιτάξει ο κόσμος πόσο αγοράζει το πετρέλαιο και πόσο αγοράζει τη βενζίνη στα βενζινάδικα. Η τιμή κόστος πάντως είναι 45 λεπτά. Το είπανε προχτές. 86 δολάρια το βαρέλι. Και τι θα κάνουμε με τη φορολογία, μισό λεπτάκι. Και η φορολογία που θα μπει, δεν πρέπει να φορολογηθούν τα πράγματα. Μήπως είστε τίποτα από φοροδιαφυγάδες. Κοίταξε, ξαναλέω, 45 λεπτά και το πουλάς τη βενζίνη 1,80 είναι η εσχροκέρδεια του κράτους. Λοιπόν, έλα, για πέρα. Δεν είναι εσχροκέρδεια, είναι αυτό που επιμένει ο Άδωνης και δεν τα ακούμε. Καπιταλισμός είναι, αγάπη μου. Για μας που πιστεύουμε στον καπιταλισμό, ο ανταγωνισμός είναι το ιερό μας δισκοπότηρο. Καπιταλισμός. Καπιταλισμό. Γιατί είμαστε ηλίθιοι, γι' αυτό. Γι' αυτό δουλεύει. Γι' αυτό δουλεύει κάτι τώρα, γιατί είμαστε ηλίθιοι. Τα έχει πει ο μεγάλος συγγραφέας Μπογιόπουλος πριν από χρόνια. Ευτυχώς που είναι ο καπιταλισμός ηλίθι. Καπιταλισμό με τα προβλήματα που φυσικά έχει και με τη φτώχεια και με τις αδικίες και με όλα. Κάθε σύστημα δεν τέλει. Έλα, να σου πω, πού μένεις εσύ. Ορίστε. Πού μένεις, λέω, πού μένεις, περιοχή. Στον κόσμο μου. Καλά, εντάξει, αυτό το ξέραμε. Στον νέο κόσμο μου. Εκεί πώς είσαι, ελάτε Πειραιά να μείνετε που ήμασταν μια χαρά, τι ωραία. Πειραιά, από ό,τι είδανε όταν ήρθα μια εκπομπή, σαν να μην χιόνισε. Τι φάση είναι εδώ. Δεν ξέρω, άλλος κόσμος στο καλαδί. Απόκληρη. Δηλαδή, ούτε μια χαρά να έχει να να ρίξει ένα χιόνι κάπου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω μέρο. Να αποκλειστεί στην Ηρώνη Πολυτεχνείου κάπου. Καμία χαρά δεν σα δίνει. Καλά, εντάξει, δουλεύω ζωγράφο και. Δεν υπάρχει να πούμε. Τι ήθελα να σου πω, λοιπόν, από τότε που έφυγε ο ακατανόμαστος. Γεια σας. Έχω πέος και μουσι. Έλυσε το εξής πρόβλημα. Μπορεί να χάσετε εσείς τη χαρά να τον βλέπετε κάθε μεσημεράκι εκεί πέρα την ώρα που πιένατε. Αλλά εγώ βρήκα τη δουλειά μου γιατί είχα το πρόβλημα ότι δεν μπορούσα να συντονιστώ στο σταθμό πριν τη μία. Γιατί το έβαζα ρε παιδί μου μία και κάτι, αλλά καμιά φορά ο άλλος ο παπάρας καθόταν και παραπάνω. Τώρα εντάξει, έφτιαξε λίγο το πράγμα. Βάζω και μία παρατέταρτο και δεν με χαλάει. Έφτιαξε. Είδες, έρχονται καλύτερες μέρες. Όσο γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα. Είδες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό. Στις εκλογές θα δεις πανηγύρι. Έχουμε κλέψουμε. Στις εκλογές αυτό. Εκεί θα γίνουμε αδομούνι. Εντάξει. Άσε. Θα κοιτάμε ποιος θα τον πιει λιγότερο. Ποιος θα τη φάει καλύτερα, ας σου πω καλύτερα. Ποιος θα τη φάει είναι γνωστό. Είμαστε σταθερή επιλογή.
Γιατί δεν βάζετε τη κουνούμαλα και σε σόβρακα. Να έχουμε μπροστά το σφυροδρέπανο, πας και γίνει τίποτα. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα θα λέει κουνούμαλο. Γιατί το τραγούδι αυτό κουνούμαλα πάντα να λέει κουνούμαλο. Μα πρέπει να μου σηκωθεί. Το φέρα στο σήμερα. Θέλω το σφυροδρέπανο να μου σηκωθεί. Βγάλτε σόβρακα, σας παρακαλώ. Μήπως το σφυροδρέπανο να το βάλουμε πίσω. Για πίσω δεν ξέρω. Εγώ είμαι με την προσπάθεια. Εννοώ για να αναδειχθεί. Γιατί μπροστά δεν θα κάνει, θα κάνει γκάπ. Βάλ το πίσω, να δοκιμάσουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Μ' αρέσει που είσαι ανοιχτό των οριζόντων. Πίσω για να απλώσει το λέω, ρε παιδί μου, να φανεί καλά το σφυροδρέπανο. Τι να κάνουμε, πίσω, όπου θες. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα μιλήσουμε εκεί στα παιδιά. Ναι, εδώ τα παιδιά είμαστε, μιλήστε. Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια. Γεια σου, παπάρας Τσέγκο. Από κάποιον που ήτανε κουνούμαλο. Άμα τα παιδιά, εγώ ρε φιλαράκο, σας ακούω έτσι κάθε μέρα και σας γουστάρω πολύ. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εγώ λέω να φέρουμε το κουτσούμπα. Άκουμε να δεις τι όμορφα που θα γίνει η δουλειά. Καταρχήν δεν θα έχουμε χιόνια ποτέ. Γιατί όλοι αυτοί που είναι του κουκουέ, να μην κομμουνιστές, είναι λεβεντόπεδα. Και θα πάνε μόνοι τους μετά να μαζεύουν και το χιόνι. Μετά από αυτό που θα γίνει, να πούμε να μας βάλει ο κουτσούμπας ανώτατο μισθό 1500 ευρώ. Μισό, μου φαίνεται εκμεταλλευτής είστε. Τέλος πάντων. Και... Κάτσε να σου πω λίγο. Κάτσε να σου πω και μετά θα μου πεις ότι δεν. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Εγώ διαφωνώ. Γιατί? Διαφωνώ γιατί μέσα από τα προβλήματα γινόμαστε καλύτεροι. Άμα τα καθαρίζουν όλα οι κνήτες, τι θα κάνουμε μετά? Ω, καλή, αυτή είναι λεβεντόπεδα. Θα αποκαλυφθεί η μπίχλα της Αθήνας, η βρωμιά, η σιχαμάρα. Καλύτερα όλα λευκά να τα σκεπάζει όλα να τελειώνουμε. Όλα λευκά φαίνονται ωραία. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και την διάθεση να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι. Διδασκόμαστε λοιπόν και προχωράμε. Παπάρα Τσέγκο. Και όσο για τα Ραφάλ τώρα, αυτά τι τα θέλουν τα Ραφάλ? Τι τα θέλουν τα Ραφάλ? Αφού πάλι άμα γίνει πόλεμος είμαστε όλοι μαζί να τρέξουμε να φάμε τους Τούρκους όλους. Δεν πρέπει να έχουμε τίποτα. Στο λαό να τα δώσουν όλα. Όλα στο λαό. Στο λαό, ρε, τι θα κάνει ο λαός? Μαλακίες, ο λαός θα τα χαλάσει. Θα τα σπαταλήσει, ξέρει ο λαός, όχι. Άμα είναι ο κουτσούκα. Γι' αυτό πάρε Ραφάλ να έχουμε. Κύριε Άγγελε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ο Άγγελος είμαι από Γεβανάτες. Μάλιστα. Τι κάνετε, κύριε Άγγελε? Κύριε Άγγελε, τι μου κάνετε? Καλά, εσείς? Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα μπλοκάραν όλα γιατί είχε πάρα πολύ χιόνι. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Ναι. Δεν βγήκε τίποτα γιατί κάποιος ελευθέρωσε ορτίκια και τσιφιές. Και έχουμε στείλει κάποιο σομπρέρο για να το απεγκλωβίσουνε. Και τα Ραφάλ δεν πετάξανε γιατί τον πιλότο τον τσίπησε μπάμπουρας. Όχι, το τηλέφωνο του οδηγού ξέρω εγώ να μου δώσεις. Ναι, τον έχει τσιμπήσει τσιφιόκος και μπάμπουρας λέμε. Το οδηγό? Ναι. Μπάμπουρας. Ο Φουσέκης. Ο Φουσέκης. Όχι κανένας μπάμπουρας αυτός που είναι στην εκπομπή της Μενεγάκη. Όχι αυτός. Ο Φουσέκης είχε καταφέρει μέχρι και υποβρύχιο, φίλε μου, αμίγκο, να κουνήσει και αυτοί οι άχρηστοι τους πήρε μία μέρα για να στείλουν το στρατό. Αποτύχει, δεν πέθανε κανένας. Να πούμε και ένα ισπανικό. Να πούμε. Γκαντέμι, βέτε αλαμιέρδα. Άρε, λαμιέρδα, το έχω ακούσει αυτό. Αυτό το έλεγε και ο αστυνόμος στο Casa de Papel. Ναι, ναι, δεν θα το στείλει στη μιέρδα όμως γιατί όταν έρθει να ξαναψηφίσουν πάνω τον κόλλο τους και τα ρουσφάτικα θα κοιτάγα, θα ξεχάσουν όλα. Το μόνο επιτελικό κράτος που είδα, αυτό να σου πω και κλείνω, το μόνο επιτελικό κράτος που είδα ήταν το Ρουβίκονα με τα φτιάρια να πάει να σηκώσει ένα δέντρο που είχε πέσει. Και αυτός ο Ρουβίκονας, μήπως πετάξαν και τρικάκια στα χιόνια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ορίστε που λέτε ότι δεν οπλοφορεί ο Ρουβίκονας. Τι είναι αυτά τα φτιάρια? Τα φτιάρια τι είναι, δεν είναι οπλοφορία? Γιατί άλλοι στην Αλεξάνδρα σου πετάγανε χιονόμπαλες στα κολάδικα, τι είναι, δεν είναι οπλοφορία αυτή? Πρέπει να βγάλουν ειδικό νόμο επί χιονιού, σαν το ιδιώνυμο. Όποιος κρατάει χιονόμπαλα να παίρνει άλλα 2 χρόνια. Σωστό. Κάτι να τις βάζουμε και ιδέες, κόφτα αυτό καλύτερα. Καλό μεσημέρι, Αποστολή. Καλό. Τιμή μου, χαρά μου, θα ήθελα να δώσω τα ευχαριστώ σε εσένα και στο Θύμιο. Σας ακούω εδώ και χρόνια. Δώστα. Τώρα μένω. 10. Άλλα λες. Ωραία, και. Δεν άκουσα τι είπες. Δεν πειράζει. Τι, από πού τηλεφωνείς? Από την Ισπανία. Ω, κοχώνες. Κοχώνες, ναι, δεν είμαι ο άλλος. Εντάξει, δεν πειράζει κι εσύ, ήχο ντεπούτα κι εσύ. Το ψάχνω γιατί πόσοι Έλληνες μένουν στη Βαρκελόνη. Πραγματικά, να τι, είναι μια χούφτα άνθρωποι. Μια βόλτα να κάτσει στη Βαρκελόνη, τους βρίσκεις. Δεν είναι καμιά μεγάλη πόλη. Ναι. Εγώ μένω σε ένα χωριδάκι απ' έξω. Λοιπόν, βασικά ήθελα να πω πώς την παλεύετε και ότι κάποτε θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Θα ήθελα να θέσω το θέμα. Έχεις μπει μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια? Όχι. Είσαι ακόμα στην ουρά, ε?
είχα κάποτε κερδίσει κάτι εντράδας, κάτι εισιτήρια εντράδας, ξέρουμε. Αλλά τελικά δεν πήγα. Πού να περιμένεις, λογικό είναι. Η ουρά φτάνει μέχρι την Μπαρτσελονέτα. Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το πιο σημαντικό για μένα εδώ είναι η συνείδηση του κόσμου. Και εδώ το ίδιο. Μια συνείδηση που την έχουμε, ψάχνει ασυνείδητο με το κι άλλη. Ακριβώς. Εδώ ένα κοριτσάκι 4 χρονών που πηγαίνει σε ένα καλό σχολείο που εκεί τους δείχνουν πώς να λένε αυτό που νιώθουν, τι είναι αυτό που νιώθουν, πώς να μιλάνε χωρίς να χρησιμοποιούν βιαιότητα, δηλαδή communication no violenta, η επικοινωνία χωρίς βία. Στην Ελλάδα αυτές οι ιδέες δεν υπάρχουν ακόμα. Λοιπόν, μιλάω πολύ. Μιλάς πολύ. Τι που θες να πάει αυτή η συζήτηση. Πού θέλω να πάει. Σε ρωτάω, αν βαριέσαι ή αν θα φανεί ενδιαφέρον. Βαριέμαι τώρα να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, μίλα. Εντάξει. Θα πεις πολλά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό μόνο. Τέλεια. Λοιπόν, Άγιο, χαιρετίσματα από το Σαν Φελίου. Και αυτό λίγο περισσότερη συνείδηση. Η ψυχολογική υγεία είναι σημαντικό. Στην Ελλάδα σχεδόν δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πότε. Στην Ελλάδα μια ψυχική υγεία που την έχουν όλοι. Χαμός. Της ψυχικής υγείας το κάγκελο γίνεται. Ναι, με κάνει να κλαίω κάποιες φορές που βλέπω τους πολιτικούς μας. Μη μου κλαις αγάπη μου, μην κλαις. Αγάπη μου, μη μου κλαις, αγάπη μου, μη κλαις. Να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η ψυχική υγεία του κόσμου, έτσι που ένας άνθρωπος μετά από αυτά που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό, πόσο μπορεί να δέξει. Κόσμος πάει και έρχεται και ο κόσμος δεν αλλάζει. Ίδιος αν ήταν πάντοτε, ίδιος θα είναι πάντα, ίδιος θα είναι πάντα. Που να σκάσεις από τη ζήλια σου. Εδώ στο εξωτικό ήλιο είχαμε και ρεύμα και νερομπόλικο και λίγο χιονάκι έτσι για να χαρεί το μάτι μας. Και δεν πήγαμε για δουλειά γιατί όλοι εσείς οι κακομύριδες ήσασταν αποκλεισμένοι. Εμείς βγάλαμε το φίδι από την τρύπα πάλι. Σας ξελασπώσαμε συγχαμένοι. Τι ωραία, τι χαρά έχω πάρει, δεν λέγεται ρε πούστη μου, μπράβο εκεί. Η χαρά του μαλάκα θα λέγαμε. Τι λες? Ενώ μπορεί να έλεγε κάποιος η χαρά του μαλάκα, λέω. Κάποιος άλλος, όχι εσύ. Όχι εγώ. Και όχι εγώ. Όχι εσύ. Λοιπόν, αν δεν είχαν αποκλειστεί αυτοί οι δημοσιογράφοι, δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Θα τα θάβανε κάτω από το χιόνι. Αλλά αποκλειστήκανε αυτοί και μάθαμε και κανένα χαμπέρι. Λοιπόν, τώρα για πάμε, επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσης. Ωραία, τι καλά και σε περίμενα πώς και πώς. Και ο Θύμιος. Να κάνουμε λίγη επανάληψη. Ναι, λίγη επαναληψούλα, έτσι. Ναι. Τα βασικά, τα πάνω-πάνω. Δεν θα... Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή είναι η μητέρα της μαθήσης, όπως προείπα, με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ ξυπνάτε, με την έννοια του Τσίπρα ξυπνάτε. Μα δεν είναι, είναι ότι κάνουν και ισχυρή αντιπολίτευση και λοιπόν, δεν μπορεί να ασχοληθεί τώρα. Είναι σοβαρή και το σοβαρό κάνει εντύπωση. Γι' αυτό έχετε στο στόμα σας συνέχεια τον Τσίπρα. Λοιπόν, να το φτύσουμε, μα είναι να φύγει από το στόμα μας. Λοιπόν, περίμενε λίγο να σου πω κάτι. Όταν ένας πρωθυπουργός έχει πει ότι μπορεί να είχαμε 16.000 νεκρούς, αλλά σώσαμε τον τουρισμό. Είχαμε 16.000 νεκρούς. Ως προς τους νεκρούς, βεβαίως. Όμως, σώσαμε τον τουρισμό, ταυτόχρονα ναι, θρυνήσαμε πολλούς νεκρούς. Παπάρα τσέγκο. Δεν ασχολείσαι με κανέναν άλλον πρωθυπουργό, ούτε με τον Σιμίτη, ούτε με τον Σαμαρά, ούτε με τον Καραμαλή. Με κανέναν. Είναι μακράν. Για πες λίγο, εγώ θέλω να μου πεις τι να λέμε. Πώς είναι να το μακράν. Λέμε. Δώσε ιδέες τώρα και εμείς τα λέμε όπως να είναι, χωρίς να έχουμε μια καθοδήγηση από μια ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Είναι μακράν ο χειρότερος πρωθυπουργός, ο πιο συχαμένος πρωθυπουργός που βγήκε ποτέ στην Ελλάδα. Και ο Θύμιος είναι ο πιο αιμονικός άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι αιμονικός, το λέω και εγώ, αλλά αλλάζει το ζώδιο, αλλάζει. Από τον άλλο μήνα φεύγει ο ανάδρομος και φτιάχνουν τα πράγματα. Έχει γαμηθεί τώρα, όντως, στην αιμονή, το έλεγε. Α, έχει επαυτοθεί στην αιμονή. Τίποτα άλλο να παυτοθεί που είναι δεν, όχι, το ζώο δεν έλεγε τίποτα άλλο. Αιμονή έλεγε. Αιμονή καπέλο. Ναι, ναι. Αιμονή καπέλο, λοιπόν. Λοιπόν, έλα, χάρη, καταλέμε. Ανησύχησε, λέω, δεν θα πάρεις. Έπαιρνα από νωρίς. 274. Σε απέφευγα από νωρίς. 274 ευρώ η κιλοβατόρα και η κιλότα νόμιζα, παιδί μου. Λέω, πού πήγαν οι κιλότες, στα ύψη. Από ζαχαρωτό ήταν ακριβές παλιά. Και η Γερμανία αγοράζει περίπου 170. Θα παρακαλέσω τον Καλαμούκη να διαβάσει και τις άλλες χώρες πόσο αγοράζουν την κιλοβατόρα. Κάτι άλλο τώρα. Ο Ανδρουλάκης πήρε το κόμμα από τη σχορεμένη τη Φόφη από 5% και το έχει πάει 15% από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Α, μ' αρέσει τότε. Δεχόμαστε, είναι έγκυρες τώρα για τον Ανδρουλάκη.
Περίμενε. Έτσι δεν είναι. Το ναι, αλλιώς είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Οπότε για ποιο λόγο δεν θέλει, δηλαδή για ποιο λόγο δεν θέλει εκλογές. Μήπως περιμένει και αυτός να οριμάσουν κι άλλο οι συνθήκες. Μπορεί να φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει την έκπληξη και θα εκτοξευτεί ξαφνικά, ξέρω εγώ. Για να παίζει με αυτά. Μήπως οι δημοσκοπήσεις είναι μαϊμού και κάτι άλλο, ρε φιλαράκο. Να σου πω, ρε φιλαράκο, τόσα χρόνια μια μπουρδελότσαρκα δεν έχουμε πάει μαζί. Τα έχουμε πει, μια μπουρδελότσαρκα. Είναι ένα καινούριο μπουρδέλο εδώ και 2,5 χρόνια. Η Ρόδου του Αττικού. Το καλύτερο γάμο τη που τάνε εκεί μέσα. Δεν έχω ακούσει να είναι καινούριο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, καινούρια με είχε και παλιά χρήση, θυμάμαι. Ναι, και παλιά. Και παλιά το φυλάγανε και πολύ μπράβη, θυμάμαι μπροστά. Μπράβο, με τα βαριά τα αυτοκίνητά του. Όχι πολύ μακριά, τώρα πρόσφατα. Πάντως εγώ σου μιλάω για την καινούρια διεύθυνση. Ναι, ναι, δεν είναι δυνατόν να μιλούσε για την παλιά, δεν πίστεψα κάτι τέτοιο. Απλά λέω. Παλιά, να σου πω, ρε παπάρα, εγώ σου έχω πει, άμα θες να μιλήσουμε και για την παλιά δεν και θέλω. Την καινούρια, αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή και που μιλάμε τόσο μου είναι υπεραρκετό. Γιατί είσαστε κλασσομπανιέρες, έλα, γεια.